107,4 και να το λέτε. Είναι αλήθεια. Είμαστε εδώ. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης. Το δίδυμο. Ποντάρτε πάντο μας και δεν θα χάσετε. Γιατί μαζί θα περάσουμε όμορφα. Και πάνω απ' όλα θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον μπεφωτισμένο τρόπο που ανταλλάσσουν απόψεις στο Λίμπερο και στην εκπομπή ένας απλός παρατηρητής, ένας παλιός Ιλουμινάτη, με όλους εσάς που είμαστε παρέα κοντά 15 χρόνια τώρα, τους Ιλουμινάτη, τους απλούς παρατηρητές, που μαζί θα ταξιδέψουμε, μαζί θα πάμε, μαζί θα γουστάρουμε, Σωτήρη Δασκαλάκη. Σοκαριστικές για τα αθλητικά δρόμενα της Ελλάδος, οι σκηνές που υπάρχουν και εξελίσσονται κάθε μέρα εκεί προς το λεκανοπέδιο πλευρά. Το είπαμε και την περασμένη εκπομπή και την προπερασμένη, θα το πούμε και τώρα και θα το λέμε κάθε φορά που χρειάζεται, διότι είναι ένα σοβαρό επιχείρημα που πρέπει να γίνει κτήμα όλων, ώστε όταν καμιά φορά σας πάει κάτι στραβά, αυτό να το επικαλείστε και να ξέρετε πώς πρέπει να αντιδράσετε. Τι κάνει σε αυτό το θέμα? Υπάρχει μόνο μία άμυνα, διότι ρε φουκαρά Βαγγέλα, η άμυνα που εφαρμόσεις, η άμυνα που εφαρμόζεις είναι τέτοια που προκαλεί πραγματικά τα γέλια. Κατάντησες εσύ, Ευάγγελε, χοντρέ, τιμώνεις και όταν σε λέει χοντρό, να δυνατήσεις. Σε λέμε αδύνατο. Το ψηλό το λέει ψηλό. Το κονδό κονδό. Το μηταρά μηταρά και το χοντρό χοντρό. Όπως έλεγε και ο σχορεμένος ο φίλος μου ο Κουκούλας, βγες και πες ότι είσαι αδύνατος. Ακούγεσαι. Ο τρόπος λοιπόν, φίλε Βαγγέλα, που αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο, που αυτός το μόνο που κάνει είναι να κατεβαίνει μέσα από τον ασβέστη, τις γραμμές του ασβέστη, και να σε παίζει και να σε ξεπατώνει μέσα έξω, εσύ αντί να τον αντιμετωπίσεις εκεί καθαρά, όμορφα και κυμπάρικα, προσπαθείς βάζοντας χιλιάδες εμπόδια σε οτιδήποτε κίνηση κάνει, από τις επιχειρήσεις του μέχρι και την ομάδα που είναι, που προεδρεύει, να βάζεις εμπόδια, να το σκαλώσεις, να του κάνεις δηλαδή ένα πόλεμο που δεν αξίζει, δεν αρμόζει, ρε μεγάλε, στον πρόεδρο, δηλαδή που δεν θα έκανε ποτέ ο Νταϊφάς. Δεν θα έκανε ποτέ ο μεγάλος Γουλανδρής. Θα πεις κάνανε, αλλά κάνανε, είπα ότι δεν κάνανε. Αλλά μέσα από τον ασβέστη, ρε Βαγγέλα, εκεί ήταν όλα τα θέματα. Πώς θα σε πιάσω, πώς θα σε στήσω, πώς θα πιάσω το διαιτητή, πώς θα σου πάρω τους καλύτερους παίκτες, και αν δεν με παίξω να τους δώσω δανεικούς, να σας αποδυναμώσω, και μέχρι εκεί. Ακόμα πάλι με το Σοκράτη, ρε, το σούπερστάρ. Αυτό να, ρε, που αγάπησαν οι Ολυμπιακοί, που έκανε ο Μαδάρα. Θα πεις τις ματζαγωνιές του. Η Καρακαχπέ αυτή και αυτή το έκανε, η Σουρμπουίτσα. Ναι, αλλά ήξερες. Έβγαινε ο περήφανος Πασχάλης, ο περήφανος οπαδός του Ολυμπιακού, και έλεγε ναι, είμαι βρώμικος, αλλά είμαι και ο Μαδάρα. Να, αυτός θα έκανε αυτά.
Αλλά είχε και ομαδάρα, ρε φίλε. Τι καρεμπέδες, τι Τζιοβάνιδες, ο Γεωργάτους, τη Τζόρτζεβιτς. Βουνά, Γκόγκιτς. Μεγάλη ομάδα. Και στα άσπρα σου γένια πουλιά. Εσύ κουνήθηκες όσο ήταν σκοτωμένη άλλη, μόλις ο άλλος δυνάμωσε. Έβγαλε λες κίτρινη σημαία. Όπως είχαν τα καράβια όταν έχουν χολέρα για να μην πλησιάζουν τα άλλα καράβια. Στα παλιά χρόνια που δεν είχαν τα κινητά. Και από το Βαγγέλα το Μάγκα. Το Τζαμπουκά το σκοτώνω. Βαγγέλα. Από Βαγγέλας έγινες Κέλλης. Ο Κέλλης ο Γεγιές. Μ' όλα σου τα μέσα δεν κάνεις τίποτα άλλο από το να κυνηγάς τον πρόεδρο. Κάνε ρε ομάδα. Επένδυσε. Δεν έχεις λεφτά. Τόσες μαούνες έχεις. Πουλαμία να πάρε παίκτες. Πουλαμία και πάρε παίκτες. Δεν σου πω εγώ, ας πω τι θα κάνει. Και κλαίγεσαι και πας σαν τις Παρθένες που τις πιάσανε στο στενό και διαμαρτύρεσαι. Κέλλη που μου θες και Άριο Πάγο. Σιγά τον πάγο ρε. Τι άμας κάνει ο Άριος Πάγος που πήγες. Να μας πει τι ρε Κέλλη. Αντί να πάρουμε 5 πήραμε 7. Και γίναμε πλούσιοι. Ένας Βέρμπλουμ είναι ρε που δεν παίζει αυτά που μου δώσανε παραπάνω. Αλλά ρε Κέλλη. Πρέπει να ξέρεις. Εσύ τουλάχιστον που είσαι ανεβασμένο άτομο επάνω στα θέματα των επιχειρήσεων, είσαι από οικογένεια εφοπλιστάδων. Σπούδασες στα Χάρβαρτ και στα Γκέιλ. Έτρωγες φασιανούς στην Αγγλία και φιλέτα από πάπιες. Άκουγες κλασική μουσική με τους άλλους γίγαντες που σπούδασες. Δεν ξέρεις ότι σε αυτόν τον κόσμο στις επιχειρήσεις και το ποδόσφαιρο είναι η τέταρτη μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο. Και όσο επιδίουν σωστά στο ποδόσφαιρο, σωστά Κέλλη, έχουν πλούτο και δύναμη. Αυτό που θέλετε εσείς οι πλούσιοι που παίζετε με τις ζωές των φτωχών. Η δύναμη. Αυτό σας λείπει. Δύναμη και άλλο δύναμη, ακόμη περισσότερο δύναμη να εξουσιάζω, να με προσκυνάνε, να παίρνω αποφάσεις με ένα νεύμα μου να μπορώ να κάνω ένα χωριό ευτυχισμένο και με ένα άλλο να γεμίσω δυστυχία και λύπη. Έτσι παίζεται το παιχνίδι, έτσι το παίζει ο κόσμος. Έτσι το παίζεις εσύ, έτσι το παίζει ο Βαρδιλογιάννης που λέει και ο Νίκος Ανταγιαννιτσά. Έτσι το παίζει ο Μελισανίδης, ο Κοντομινάς. Πρόεδρε καλοφάγοντα, καμιά πενιντάρα σε αφήσανε έμαθα. Χιάκι, χιαστός. Βιερίνια έγινε. Χιαστός. Η πενιντάρα, μπράβο Τσιπράκο. Τι ωραίος είσαι ρε Τσίπρα. Σωραίος. Ορκιζόσουνα στα παιδιά σου, τα βάφτιστα που λέει και η μάνα μου. Συσάχθεια. Στη φτωχολογιά. Εσύ την έκανες, δεν μπορούμε να σε πούμε δεν την έκανες. Την έκανες όμως για τους πλούσιους. Εντάξει. Το μισό το λόγο το κράτησες. Μπράβο Τσιπράκο, στα θέματά μας. Έτσι είναι ρε Κέλλη. Και πήγες ρε Κέλλη. Και έβαλε στους φτωχομπινέδες της ΕΡΤ αυτούς που πριν από 10 χρόνια πριν την αξία τότε και τώρα του Euro που έλεγε και ο Μπατατούδης. Ό,τι
Εμείς οι εργαζόμενοι αντιδράμε, γιατί λέει τι Σωτήρη Δασκαλάκη. Η ΕΡΤ αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα από το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ με 7,5 λέει εκατομμύρια ευρώ. Και πήρανε μια βελόνα και τρυπήσανε το ζωσίβιο που είχαν αρπαχθεί από αυτό για να τη βγάλουνε μέσα στη θάλασσα. Γιατί ρε μάγκες εκεί στην ΕΡΤ, εσείς που με τα δικά μας τα λεφτά όλων μας είχατε μόνο τον Ολυμπιακό και την Ξάνθη από δίπλα δώρο και είχατε το 6 με 8 με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον Ολυμπιακό και τον δείχνατε από τα κανάλια σας. Εκεί όμως δεν πήγατε να στείλετε επιστολές και να τρέξετε στη δικαιοσύνη να βρείτε το δίκιο σας. Πήγατε τώρα που ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, αυτές οι τρεις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις θα ήταν ο μόνος λόγος ύπαρξής σας. Γιατί ρε να σε κρατήσω, γιατί να δίνω 300 εκατομμύρια το χρόνο, φίλε Δασκαλάκη, δεν πληρώνεις εσύ ΕΡΤ, πληρώνεις, και εγώ πληρώνω, και εσύ που με ακούς πληρώνεις. Και δεν είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης το 30% της Ελλάδος. Άρα στα 300 εκατομμύρια, 3-3-9 είναι 90 εκατομμύρια, δίνουν αυτές τις τρεις ομάδες. Στην ΕΡΤ και δεν την έχουν δει ποτέ. Πλην, πέρσι, κάποιους αγώνες. Οι τρεις μεγάλες αυτές ομάδες, ο Κοσμάκης της, δίνει 90 εκατομμύρια. Δώσε τους πίσω τα 20. 3, 7, 21. Θέλεις ότι ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο κόσμο. Γιατί δεν είναι λίγος και ο Άρης. Ας πάρουν από 10 αυτοί, 7 ο Άρης. Δεν το αξίζουνε, δεν το πληρώνουνε. Για ποιον άλλο λόγο να σε δω. Για να βλέπω την Αντωνοπούλου εκείνο το τέρας. Και κάτι άλλους παρακμιακούς. Αντωνοπούλου, τι λένε εκείνο το στραβό το στόμα. Αντωνοπούλου νομίζω. Ατέρας. Τέρας. Και να βγαίνουν στα αθλητικά οι ρεπόρτες σου και δημοσιογράφοι σου να με ρεοληπτούνε με τους βαρουχαίους και τους άλλους που έχουν εκεί κατά του ΠΑΟ και γενικά ότι είναι εναντίον του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Εγώ δεν πληρώνω γύρε τόσα χρόνια. Να μπω κι εγώ μια φορά. Και πας ρε Βαγγέλη και καταγγέλεις και θα πας στον Άριο Πάγο να πεις τι. Τι να με κάνουνε. Και οι εργαζόμενοι μαζί σου. Γιατί λέει υπογράφει και τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, γιατί τότε μπορούσε να υπογραφεί. Γιατί οι συνομιλίες Βαγγέλα γίνονται εδώ και τρεις μήνες, το γράφουν εφημερίδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν υποχρεωμένος την προσφορά που πηγαίνει στην Νόβα ότι έχει να την υπερκαλύψει η Νόβα. Έτσι είναι το παιχνίδι ρε Βαγγέλα. Έτσι παίζεται προσφορά και ζήτηση. Τον κυπελούχο, τον πρωταθλητή, τον αίτητο
με τον τεράστιο κόσμο, δεν έχει μια δυναμική όλα αυτά να τα πάρει αυτά τα λεφτά και πάλι λιγότερα από ό,τι παίρνει ο Ολυμπιακός. Πόσο περισσότερος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι να πάρει περισσότερα. Αλλά γίνεται ρε μεγάλε να παίρνει Λαμία 3 εκατομμύρια και εγώ 5,5. 500 η Λαμία, 9 εγώ. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Και να πάει να κάνει μια ομάδα για τη Λαμία. Μη μου κάνει ομάδα για το Champions League με τα δικά μου τα λεφτά και να προσφέρει στο ποδόσφαιρο της Λαμίας, να μαζέψει όλα τα ταλαντάκια γύρω γύρω, να κάνει μια αξιοπρεπή ομάδα, πάρει και ένα εκατομμύριο, πάρει και κάτι από τις φανέλες, από αυτά με Έλληνες εκεί πέρα, αυτές οι ομάδες έτσι πρέπει να είναι. Η Ξάνθη, η Τρίπολη, ο Ατρόμητος, ο Πανιώνιος, δεν έχετε δύναμη ρε μεγάλη. Κόσμο 3-6 ομάδες έχουν. 3 της Αθήνας και 3 Θεσσαλονίκης. Μην βλέπετε τον Ηρακλή εδώ που είναι. Ο Ηρακλής αν αύριο είχε ομάδα μπορούσε να φέρει 25.000 στον Καφτατζόγλιο. Και άμα παίξει Ηρακλής Μπαρτσελόνα θα έχει 45. Άμα παίξει Λαμία Μπαρτσελόνα θα έχει 2.000 πάλι. Χώρια που πού να έρθει να παίξει η Μπαρτσελόνα στη Λαμία, σε εκείνο το γήπεδο. Η διαφορά πρέπει να πληρώνεται. Δηλαδή έδωσε τον Παναθηναϊκό και τον Άρη όσο έδωσε στην Ξάνθη και την Τρίπολη ρε μεγάλε. Και πήγανε στην ΕΡΤ και βρήκα καταφύγιο. Και εκεί θα πάει και ο ΠΑΟΚ και εκεί δεν θα πάει και η ΑΕΚ. Και στην κατάσταση που είμαστε ρε Κέλλη μπορούμε να βλέπουμε και τις ομάδες μας από το σπίτι μας. Όσοι δεν γουστάρουμε να βγούμε έξω. Είναι ωραία, θα βγει. Εγώ πιο γέρος, ξέρω εγώ τι μπορεί να μην θέλει. Να μην μπορεί. Ή να μην έχει. Να πάει να γίνει ρεζίλη. Δίπλα οι φίλοι του να πίνουν τα ουίσκια και αυτός να πίνει καφεδάκι να πούμε 1,5 ευρώ για να τη βγάλει. Στις δύσκολες που περνάει η κοινωνία μας. Ξέρεις είναι να κάτσεις στο σπίτι σου. Να βάλεις να πούμε και ένα βερμούτ δίπλα σου και άσο χωρίς φίλτρο για να δεις το ματσάκι. Βαγγέλα, πού να τα ξέρεις αυτά. Και ο μόνος λόγος για να υπάρξει η ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ 3 παίζει μπάλα εδώ. Κάτι κάνει, άμα υπήρχε στην ΕΡΤ 3 ένα κουμάντο με ανεβασμένα μυαλά, με όλα αυτά τα συνεργεία και το ταλέντο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη θα το κάνει το πρώτο κανάλι. Αλλά δυστυχώς είναι σε ένα τέλμα μέσα τα λεφτά μας, τα αυτά μας, τα ξέρω εγώ τι. Βγαίνει και εκείνος ο Μήνος από εδώ λέει τα δικά του, πάω, γελάνε κάτω στην Αθήνα και αυτό είναι γεια σας. Ο μόνος λόγος για να μείνει ζωντανή έρτη ήταν να πάρει τον ΠΑΟΚ. Να μπει στο κάθε σπίτι ο ΠΑΟΚ. Να τη βγάζει ο φτωχός. Να χαίρεται. Σήμερα θα κάτσω στο σπίτι, θα δω τον ΠΑΟΚ. Θα δω τον Άρη, θα δω τον Παναθηναϊκό. Και όποιες άλλες ομάδες πήραν. Και οι άλλες πάνε στον άλλον. Να πάνε εκεί. Στην Νόβα. Μια Νόβα που έγινε αιτία επέρσι με τη συμπεριφορά των εργαζομένων της ο ΠΑΟΚ να χάσει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Γιατί ήταν αυτοί που πιάσανε τον Δημητριάδη και τον Λιμπερόπουλο και τους είπαν τον goal offside και μπήκαν μετασαλισσιασμένοι και πέσανε πάνω στο διαιτητή νομίζοντας και αυτοί οι ίδιοι ότι είναι offside. Μια φάση πολύ δύσκολη πάντως που θα προκαλούσε συζητήσεις είτε ήταν έτσι είτε ήταν αλλιώς. Ο διαιτητής όμως που το είδε κάτω το κατοχύρωσε τον γκολ. Άρα μετά δεν βγήκε η ΑΕΚ.
Αυτή ήταν η ιστορία, αλλά αυτή την προκάλεσε η Νόβα και η εργαζομένη της. Και τώρα κλαίγεται τι θα κάνουμε. Τι θα κάνεις, όπως τα έκανες, έτσι να τα γευτείς μάγκα. Έτσι είναι ρε Κέλλη. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάνω ομάδα. Ο άλλος επενδύει. Και ετοιμάζεται να φτιάξει γηπεδάρα πάνω από 40.000. Θα μιλήσουμε για αυτά αμέσως μετά το διάλειμμα. Και πιστεύοντας ότι θα χτυπήσει οικονομικά το μεγαθύριο αυτό που λέγεται τεράστιος λαός του ΠΑΟΚ, γιατί εκεί είναι το χτύπημα, οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τα βλέπουν και γελάνε. Γιατί σε βλέπουνε Κέλλη ότι έχεις χάσει το ρυθμό σου. Είσαι ντεφορμέ. Είσαι παλιωμοδίτης, εκτός εποχής, και πιστεύεις ότι στην εποχή των ξένων διαιτητών και του ΒΑΡ θα μπορέσεις πάλι να στήσεις μηχανογραφίες ταΐζοντας όλα αυτά τα τροκτικά που έχεις δίπλα σου, οι οποίοι απομυζούν τη δυναμική και το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Και αν δεν το πάρεις χαμπάρι ότι πλέον το ποδόσφαιρο είναι μια υπερδύναμη που συγκλονίζει τον πλανήτη, που οι μεγαλύτεροι όμιλοι ενδιαφέρονται και επενδύουν στο ποδόσφαιρο, που η κάθε κίνηση των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης, του προπονητικού team ελέγχεται, φιλτράρεται και προβάλλεται κάθε μέρα, έχεις βγει έξω από το παιχνίδι, πιστεύοντας ότι με χτυπήματα κάτω από τη μέση μπορείς, Κέλλη, να σταματήσεις αυτή την ξέφρενη πορεία. Δεν είδες τι έπαθε σε πέρσι? Αίτητη. Ποδόσφαιρο και κύπελο. Στον πύργο το λευκό τραγουδούσανε. Και πας εκεί και μπαίνεις μπροστά, λες εγώ θα τους σταματήσω. Σε πήρανε ρεφαλάκι και δεν πήρες χαμπάρι, χοντρομπαλά. Θα κυλιάσεις σαν τη ρόδα κάτω. Άμα πας να σταματήσεις αυτό το χήμαρο, σταματιέται αυτό το πράγμα που ξεκίνησε. Τι ήθελε αυτό το πράγμα? Πρώτα αυτό που έκανε ο πρόεδρος των μετόχων του ΠΑΟΚ, είδες το χαλαρώνω λιγάκι το θέμα. Ο πρόεδρος των μετόχων του ΠΑΟΚ ήταν να πατήσει επάνω εκεί που τόσα χρόνια οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ ήταν πληγωμένοι, και να βγάλει το αγκάθι που στραγγάλιζε το λαιμό και δεν μπορούσε να καταπιείς. Δεν ξέρω για ποιους από εμάς έχει περάσει αυτή η δοκιμασία να σου μπει ένα αγκάθι στο λαιμό, να τρως, να μην μπορείς να καταπιείς, να πίνεις νερό, να κατεβάζεις το σάλιο σου. Αχ, τρέχα να πούμε στο γιατρό να στο βγάλει. Έχει πεθάνει κόσμος από αυτό τα παλιά τα χρόνια. Σήμερα είναι εύκολο. Αυτό ήθελα να σου πω. Κατόρθωσε και μου βγάλε το κόκαλο από το λαρύγγι. Και ποιο ήταν αυτό? Αυτό ήταν η πληγωμένη μου περηφάνεια. Δεν γούσταρα, ρε παιδί μου, ΠΑΟΚΣΙΣ δεν το θέλει αυτό. Πιστεύω και κάθε οπαδός, κάποιος ή φίλαθλος των ομάδων δεν το θέλει, αλλά οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ λίγο παραπάνω. Γιατί? Γιατί σου λέω εγώ το έχω, ρε φίλε. Είμαι υπερδύναμη. Γιατί? Γιατί να χρωστάω? Γιατί να γελάνε μαζί μου? Γιατί να τρέχω στα δικαστήρια? Γιατί να μου γίνονται προσφυγές? Γιατί να πληρώνω το ΦΠΑ και αυτός που είναι εκεί να μην το αποδίδει? Και όταν είναι να κυνηγήσει κάποιον στο κράτος, κυνηγάει εμένα που έχω πληρώσει. Γιατί εγώ με το εισιτήριό μου πληρώνω και το ΦΠΑ.
Και τη χάρη καμιά φορά μπροστά να βρίσκεται κάποιος ο οποίος δεν κάνει σωστά τους λογαριασμούς, απλώνει τα πόδια παραπάνω από όσο πρέπει, παρασύρεται ενδεχομένως, το λέω έτσι όμορφα. Το στρογγυλεύω λιγάκι. Δεν λέω ότι τα κλέβει. Δεν θέλω να το πω αυτό. Αν και υπήρξαν μερικοί. Αλλά οι περισσότεροι πέσαν έξω στους υπολογισμούς. Γιατί να χρωστάω ώρα στο κράτος και να με γελάει ο κόσμος μαζί μου. Και το πρώτο που έκανε ο πρόεδρος ήταν που ήρθε και σε καθάρισε. Και ξανά δεν ακούστηκε τίποτα. Το δεκαήμερο των προσφυγών. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, πάρ τον ένα, κάν τον άλλον, τον έπιασε ο Ολυμπιακός, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Έφυγε για το εξωτερικό. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω. Αυτό μου το τακτοποίησε. Και μετά άρχισε σιγά σιγά να χτίζει. Καθαρά, τίμια, παλικαρίσια, όμορφα, δεχόμενου συνέχεια. Τα πλήγματα, τα βρώμικα, δεν μάθανε ότι τα πράγματα αλλάξανε. Ότι η Ευρώπη έκανε τεράστια βήματα και εμείς πηγαίναμε αντί να τους ακολουθήσουμε συνέχεια πίσω. Φτάσανε το ποδόσφαιρο της Ελλάδας που ήταν ένα όμορφο ποδόσφαιρο κάποτε. Με πολύ μεγάλο ταλέντο οι ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει ένας παίκτης σήμερα. Με τον τρόπο που διοικήσανε οι τρεις μεγάλοι των Αθηνών, τα ποδοσφαιρικά δρόμενα της χώρας μας. Και ήρθε ο ΠΑΟ και τα ανέτρεψε αυτά. Και ποντάρισε στις ακαδημίες. Και ποντάρισε στην ομάδα και στον κόσμο και στο ήθος της ομάδος. Ώστε να μην μπορέσει κανείς να πει μια κουβέντα. Όλα αυτά πας να τα καταπολεμήσεις, ρεγγέλη, πηγαίνοντας στον αεροπάγο να καταγγείλεις τη σύμβαση. Μια σύμβαση που ήτανε ανάσα για την ΕΡΤ, που θα μπορούσε με αυτή τη σύμβαση και έχοντας μαζί τους τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να κάνει ένα θαυμάσιο γκρουπ ανθρώπων που ξέρουν τη διαφήμιση, να προβάλλουν σωστά το προϊόν, να έχουν χορηγίες και να είναι και οι μόνες εκπομπές που μπορούν να μαζέψουν κάποια λεφτά εκεί, γιατί όλες οι άλλες είναι μέσα. Αλλά εσείς φίλοι συνδικαλιστές, εσείς που ρημάξετε την Ελλάδα, εσείς και οι όμοιοι σας, αντί να το επικροτήσετε αυτό για να πείτε φέρτε και τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, φέρτε να το κάνουμε το προϊόν, το πληρώνουμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς θα πληρώνει ο Έλληνας. Και να ποντάρουμε εκεί πάνω. Πήγατε να καταγγείλατε τη σύμβαση. Με αποτέλεσμα η ΕΡΤ να μην έχει πλέον το μεγάλο αυτό προϊόν που λέγεται ΠΑΟΚ, να δούμε τις τα πουλήσετε. Θα πεις έχεις τον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Τον έχεις. Άλλο είναι να έχεις και τον ΠΑΟΚ μαζί. Άλλη δυναμική έχεις. Θα αλλάξει χρώμα η Ελλάδα. Θα μπουν οι ομάδες αυτές σε όλα τα σπίτια. Θα τη δει ο Έλληνας του εξωτερικού. Τα παιδιά που βρίσκονται, τα παιδιά μας, που τόσο άδικα φύγανε, 1 εκατομμύριο παιδιά. Νέα, τέτοιο παιδομάζωμα δεν έχει γίνει ποτέ. Σε ένα προϊόν το οποίο ο πατέρας και η μάνα από 3 χρονών πλήρωνε και το ελληνικό κράτος. Μαζί να γίνει 25-27 έτοιμο να προσφέρει όλα αυτά που το γέμισα με γνώση στο κεφαλάκι του και τα ρεμάλια να τα στείλουν στο εξωτερικό γιατί φτωχαίναν την Ελλάδα. Σε αυτά εδώ δεν οφείλουμε, ρε φίλε, της ΕΡΤ να τα δώσουμε ένα δωράκι από την Ελλάδα. Δέστε τουλάχιστον τις ομάδες μας. Γιατί τι άλλο να δεις στην ΕΡΤ. Την άθλια προπαγάνδα. Τους τεμπελχανάδες, τις παλιόφατσες. Τους περιθωριακούς. Τις εκπομπές που δεν βλέπονται. Τι άλλο μπορείς να δεις σήμερα εκτός από τον Παναθηναϊκό αυτόν που είναι.
τον Άρη, τον αναγεννημένο, μακάρι να συνεχίσει, τον ΠΑΟΚ. Και να σου πω και τι θα έκανα. Θα πήγαινα να πάρω και τα δικαιώματα του Ηρακλή, όπου κι αν είναι. Και αν στην κατηγορία που θα είναι ο Ηρακλής δεν έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση από τη Λαμία, από την Τρίπολη, από την Ξάνθη, από τον Πανετολικό, από τον Ατρόμητο. Ελάτε να μου πείτε ότι κάνω το μεγαλύτερο λάθος. Αλλά ρε Κέλλη, δεν σκέπτονται εμπορικά, σκέπτονται σαν και εσένα. Βάλτε μια τροκλοποδιά, θα έρθει τώρα ο Κούλης και δεν θα το υπογράψει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους με χωρίζει άβυσσος σε ιδέες και στον τρόπο διοίκησης άβυσσος. Άχρηστοι, κομμουνιστές δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο. Α, δώσανε τα αυτά, δεν λέω ρε παιδί μου, αυτά που έπρεπε να δώσουν σε κάποιους ανθρώπους βοηθήσανε τη φτωχολογιά. Τους δώσαν ανάσες, μπράβο τους. Είπε και ο Κούλης δεν θα τα κόψει αυτά, και αυτό να μπράβο. Και σε φωνάζω Κούλη τώρα τη Δευτέρα να τον υπογράψεις. Και βγαίνουν τώρα και φωνάζουν κάτω στα λιμάνια και ακούω και κάποιους εδώ. Τώρα να δείτε τι θα σας κάνει ο Κούλης. Δεν μας κάνει ο Κούλης. Δε. Τι θα με βλάξ θα με κάνει εμένα ο Κούλης. Βασικά τι περιμένω ρε από τον Κούλη. Γιατί άμα περίμενα από τον Κούλη 50 χρόνια δεν θα υπήρχα ρε. Γιατί πριν από τον Κούλη υπήρχε ένας άλλος Κούλης. Και ένας άλλος και ένας άλλος και ένας άλλος. Και από κανέναν δεν είδα χαΐρι. Γιατί άμα δεν βγω εγώ μπροστά, εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, δεν θα υπάρχει αυτό το μεγάλο επαναστατικό κίνημα που λέγεται λαός του ΠΑΟΚ. Και μιλάω για τον ΠΑΟΚ γιατί παρόμοια κινήματα, ενδεχομένως μικρότερα, υπάρχουν και αλλού. Αλλά εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ σήμερα, αύριο μιλήσουμε για τον Άρη, τον Ηρακλή, ξέρω εγώ. Αναλόγως τι θέλετε. Και έλα ρε Κούλη και μη με υπογράφεις. Σιγά να μην κάτσω να σκάσω. Ή να βγω στους δρόμους. Δεν υπογράφει ο Κούλης. Γιατί ρε Κούλη δεν υπογράφεις, θα του πω. Για άλλο εδώ. Θα έρθει μπροστά μου. Γιατί ρε δεν υπογράφεις. Γιατί το κράτος αυτά και τα λοιπά και δεν πρέπει. Και η Ευρώπη και έτσι και έχουμε περικοπές. Και... εντάξει. Λύσε μου τη σύμβαση, γράψε, βάλε μια υπογραφή εδώ, ότι εμείς αυτή τη σύμβαση που έχει αυτή και είναι έτοιμη να μπει σε λειτουργία και υπάρχουν και τα χρήματα και όπως είναι αυτά θα τα δώσουμε κάπου αλλού. Δεν υπογράφω. Εκεί τι κάνω. Εδώ σε θέλω, πρόεδρε. Κανάλι έχεις, δεν έχεις. Μπήκε μέσα, το κατασπαράξανε. Από την μόνη εκπομπή. Που ενδεχομένως να βγάλεις λεφτά, αλλά όχι μόνο να βγάλεις λεφτά, να αποκτήσεις δύναμη, φήμη, αγάπη από τον κόσμο. Να φέρεις μέσα στα σπίτια μας, τα παιδιά μας, που θα βλέπουν το ίδιο θέαμα εκεί που κάθονται. Να ενώσεις όλη την ανθρωπότητα κάτω από την σκέπη της τηλεόρασής σου είναι να πάρεις τον ΠΑΟΚ στο Open. Και πού σε πρόεδρε, σε πρώτη φάση. Καθάρισε και εκεί αυτούς τους Νικολαίδηδες όλους, κάνε μια ωραία εκπομπή. Έχει, ξέρεις τι διαμάντια έχει η πόλη μας. Τι νέα παιδιά να επανδρώσουν και να δείξουν την αξία τους. Βάλε και ένα καλό εκφωνητή να μεταδίδει τους αγώνες. Και σιγά σιγά πρόεδρε άρχισε να μετακομίζεις για την πόλη σου,
Γιατί εδώ έχεις ανάγκη και σε έχει ανάγκη. Με τη διαφορά ότι την ανάγκη που σε έχει μπορεί να τη βρει από άλλους, ενώ την ανάγκη που την έχεις δεν μπορείς να τη βρεις από κανέναν παρά μόνο από την πόλη σου, πρόεδρε. Γιαννάκι ομορφόπεδο. Κούκλε. Κούκλε Έλληνα. Βουνό. Παμπώνιρε και παραμυθατζή. Γιαννάκι ομορφόπεδο. Το έχουμε αυτό. Το βάλουμε στον πρόεδρο. Γιαννάκι ομορφόπεδο. Γιαννάκι ομορφόπεδο. Έτσι εξηγήσου. Να τους πάρεις τα βρακιά. Ωραίος είσαι πρόεδρε. Και τα παραμύθια που μας λες μας αρέσουν. Γιατί μήπως τι είναι τα παραμύθια? Αυτό που θέλει να ακούσει το παιδάκι, ο νιός και ο γέρος. Και εσύ μας τα λες καλά και μας λες παραμύθια, αμέν. Με δράκο δε, όχι παπάδε. Άλλο ο παπατζής, άλλο ο παραμυθατζής. Παραμύθι είναι ωραίο, είναι γλυκό. Και με αυτό το παραμύθι ξεσηκωθήκαμε. Μήπως δεν είναι παραμύθι? Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας είναι. Παραμύθι, το λένε οι γριές στα παιδάκια. Και όμως θα γίνει. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα γίνει. Φέρε εδώ, βάλε το open σε όλη την Ελλάδα. Βάλε το open στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στο Πακιστάν. Βάλε το, είναι το μόνο προϊόν που μπορείς να πουλήσεις από το άθλιο πρόγραμμα που φτιάξανε εκεί στην Αθήνα. Αυτοί που σε σαμποτάρουνε. Γιατί εκεί που πήγες μόνο σαμποτάζ θα έχεις μπροστά σου. Έλα στην πόλη σου, έλα στο λαό σου, έλα στον κόσμο, πάρε το προϊόν σου και φτιάξε το τάλαρα, ξέρεις εσύ πρόεδρε. Δεν έχω δίκιο ρε μεγάλε, βουνό το δίκιο μου. Τι να κάτσω ρε να κάνω, να ταΐζω αυτούς κάτω ρε. Τους ντέμιδες που με μισούνε και τους κάποιους τζουράνιδες. Είσαι με τα καλά σου. Εδώ ρε, να το φτιάξω μια στουντιάρα με προβολής με αυτά. Να γίνεται της κακομοίρας. Βάρεις το ταλέντο της πόλης της Μακεδονίας. Νέα παιδιά, μουσικές. Εκπομπές. Ντοκιματέρ. Ομορφιές. Της Βορείου Ελλάδος. Να δείξεις Αλεξανδρούπολη, να δείξεις Ήπειρο. Να δείξεις Άγιο Όρος, Φεργίνα. Να κάνεις γεωργικές εκπομπές για την αλληλεία, για την κτηνοτροφία. Κάνεις σειρές που είναι γυρισμένες στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις δυτικές συνοικίες πως ζουν τα παιδιά, οι νεολαία πως βλέπουν τα μάτς. Πως αγαπιούνται και μισιούνται μεταξύ τους. Να παίξεις μπάλα ρε πρόεδρε. Που πήγες μέσα στη γλίτσα εκεί να γίνει ένας με αυτούς. Πάρε, δεν θέλεις κούλι, δεν τρέχεται, θέλεις. Εγώ κρατάω το λόγο μου. Με παρακαλάνε να μου χαρίσουν την τιμωρία σαν τον Παπαδόπουλο μέσα στο κελί. Εγώ λέει δεν βγαίνω. Γιατί ρε δεν βγαίνεις, δεν βγαίνω. Άδικα με βάλατε μέσα, εδώ θα πεθάνω, έλεγε ο Παπαδόπουλος. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Ιβάν. Δεν με τιμωρήσετε, δεν μπαίνω. Μα εάν δεν μπαίνω, θα έρθει η τιμωρία μου στο καινούριο. Και πού σε κουλί. Ένα πράγμα σου λέω. Τρέξε το γήπεδο. Τρέξε το γήπεδο και μη φοβάσαι τίποτα. Εδώ είμαστε εμείς. Όπως εδώ είναι. Safety carpets κολοκυθάς. Καθαρισμός σκαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά ή οικολογικά απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα 2-31-0-7-62-164 και κλείστε μας ραντεβού.
εντός 48 ώρων θα έχουμε παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Έτσι είναι ρε πρόεδρε, έτσι και κούλι. Κουλάκο, δεν θες να υπογράψεις. Δεν πειράζει πρόεδρε, δεν πειράζει. Να σε καλά, καλή επιτυχία να έχεις. Από ό,τι δείχνουν τα πάντα εσύ θα είσαι ο καινούριος πρόεδρος. Είτε κάποιοι από εμάς σε ψηφίσουμε, είτε δεν σε ψηφίσουμε, σε ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πετύχεις. Όπως ευχηθήκαμε και τον Τσιπράκο να πετύχει, όπως θα ευχηθούμε και τον άλλο που θα έρθει να πετύχει. Γιατί αν πετύχει αυτός ο κυβερνήτης, θα δώσει ανάσες στην κοινωνία μας, θα δυναμώσει την Ελλάδα μας, θα μας κάνει περήφανους σαν Έλληνες και σαν Μακεδόνες. Ορίστε, είδου η Ρόδος. Και αν δεν θέλεις πρόεδρε, Κυριάκο Μητσοτάκη, με το ιστορικό αυτό το όνομα, αν θέλεις και νομίζεις ότι για το 10% της κοινωνίας που είναι παοξίδες και πληρώνουν 30 εκατομμύρια περίπου στην ΕΡΤ το χρόνο, δεν αξίζουν τα 7 να το βλέπει, δεν πειράζει πρόεδρε. Αν είναι αυτά τα 7 εκατομμύρια να δοθούν σε ένα νοσοκομείο, να αγοράσεις ένα αεροπλάνο για να σβήνεις τις φωτιές, να πάρεις 50 πυροσβέστες ακόμα ή να βοηθείς τη φτωχολογία, κράτατα. Έχουμε εμείς. Έχουμε πλούσιο πρόεδρο, δόξα τω Θεώ. Δεν χάθηκε και τίποτα. Το είπα και προηγούμενα. Ένας Μαουρίτσιο είναι. Αυτά που κόβει. Και πήρε παραπάνω, αλλά έτσι είναι. Προσφορά και ζήτηση. Πόσο μου δίνει η Νόβα, 5. Πόσο μου δίνεις εσύ, 5. Γιατί να έρθω σε σένα ρε φίλε. Κάθομαι στους ανθρώπους που με πληρώνουν. Ας σου δώσω 6. Για 1 εκατομμύριο. Δεν χαλάω εγώ τις καρδιές μου. Ας σου δώσω 7. 7 τα πούμε. Και μου δίνεις τα 7. Και τώρα οι χαζοί κάθονται και εύχονται τώρα να δεις, λέει ο Κυρκώστας, που θα βγει η Νέα Δημοκρατία και ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης. Ο μόνος καθαρός Ολυμπιακός. Ο μόνος γνήσιος εκπρόσωπος του μεγάλου Ολυμπιακού κόσμου. Ο οποίος ομολογεί και αμαρτία λεγόμενη μισή συγχωρεμένη. Και άμα θα πας στο δικαστήριο σου λέει ομολόγα να ελαφρύνεις τη θέση σου. Το ομολογεί ο Πασχάλης. Είμαι βρώμικος σου λέει. Θα σε χτυπήσω από παντού με ό,τι μέσα βρω. Φυλάξου. Αλλά μπορείς και εσύ να χρησιμοποιήσεις τα ίδια. Ακόμα και αυτός που ελπίζει ότι θα έρθει ο Κούλης και θα πέσει να μας κατασπαράξει, έχουμε να του πούμε ρε εσύ Πασχάλη, είσαι τρελός. Ποιος Κούλης, τι μπορεί να μας κάνει ο Κούλης, τι μπορεί να μας κάνει ο Τσίπρας, τι μπορεί σε ένα λαό σαν το Άρη, σαν του Ηρακλή, σαν του Ολυμπιακού, σαν του Παραθηναϊκού να τους κάνει οποιοδήποτε, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε ο λαός. Πρόεδρε, δεν παρακαλάμε κανέναν. Θέλετε, ελάτε, εδώ είμαστε. Όχι, θα πάμε εμείς εκεί, εδώ θα έρθετε. Ιδάλλως, ετοιμάζομαι, κανάλι έχω, ούτως ή άλλως μέσα με βάζει με τα τσαρούχια. Η μόνη εκπομπή που θα έχει ακροματικότητα τριπλάσια, πενταπλάσια, πρόεδρε. Από ό,τι θα έχουν τα εκτρώματα που σου έχουν κάνει, θα είναι αυτή. Αυτό θα είναι το άρμα σου. Αυτή θα είναι η πυραυλή σου. Αυτό θα είναι ο λόγος ύπαρξης του καναλιού σου στην Αθήνα. Έτσι και δεν έχεις αυτό, δεν έχεις τίποτα. Κάνε και τις εκπομπές εδώ, τις αθλητικές. Να μην τρέμουν να βγουν έξω στην Αθήνα οι παρουσιαστές. Και επειδή σπαρτάρα ο φίλος ο Σωτήρης Δασκαλάκης και έχει τα δικιά του, πάμε σε διάλειμμα. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. 2-31-02-87-8-8-8. Τι γνώμη σου λέει, ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε μου, από πού μας Πασχάλης ακούτε. Πασχάλης Ολυμπιακάρα, από τον Πειραιά, από μέσα. Μέσα από τον Πειραιά. Από Πασαλιμάνι. Καρδιά. Λοιπόν. Δεν μου λες, το Πασαλιμάνι είναι το τουρκολίμανο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Όποτε πας εκεί πέρα σε ψηρίζουνε. Στην Αθήνα,
Όποτε πας. Φτωχομπινέδες. Φτωχομπινέδες ή αλεπούδες. Καλά που έπεσες σε ρουμάνο το ταξιδί τελευταία και την κλείδωσες. Τι γίνεται, στον Άριο Πάγο πήγατε ρε, να βρείτε το δίκιο σας. Ρε ντροπή του Πειραιά, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Εγώ σε είπα, θα σε πολεμάω όπως μπορώ. Μάλιστα. Και άμα σου πάρω, άμα μπορώ να σου πάρω το κεφάλι και να σε αφήσω ακέφαλο. Ρε φίλε, δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Τι? Δεν είναι δυνατόν, έσκασε μύτη άνθρωπος, ρε φίλε. Άσε ρε φίλε, πήρες ένα χρόνο, τα πήρες όλα, εντάξει. Ναι. Και το είπε ο Ζουράρης, το είπε κιόλας. Εγώ ήμουνα αυτός που σου τα έδωσε. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι ξέρεις από τη Λαμία και πάνω είμαι ΠΑΟΚ και από κάτω είμαι Παναθηναϊκός. Κάτι που το ασπάζεσαι και εσύ, και εσύ το ίδιο είσαι. Και μην μου πεις όχι. Από τη Λάρισα και κάτω είσαι Παναθηναϊκός. Είσαι ή δεν είσαι. Παναθηναϊκάρα. Άντε μπράβο. Και από τη Λάρισα και πάνω. Ναι, το ίδιο, το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Λοιπόν. Σας τα έδωσε όλα φέτος και εσείς νομίζατε ότι πήγε, τα πήρατε όλα, μπορείτε να πάρετε και 7 εκατομμύρια, μπορείτε να πάρετε και 9. Άσε ρε αγόρι μου τώρα. Κάτσε και στα αυγά σου. Εντάξει, γιατί φέτος έχει πολύ, θα είναι μεγάλη φάπα. Άσε το Μενώτη να ονειρεύεται και να λέει, σαν το ζουκμπόξ βάζει το μονόευρο μέσα και αρχίζει να λέει τα ίδια και τα ίδια. Σαν να είναι ο Καταζήτης. Μήπως έχω άδικο. Είσαι εντελώς ντεφορμέ. Ναι. Ακολουθείς τα χνάρια του προέδρου σου, τα οποία είναι λαθασμένα, έχουν πάει από λάθος μονοπάτι και τραβάς για τον κρεμό. Άντε μπράβο. Δεν βλέπεις την τεράστια δύναμη που ανασταίνει αυτή τη στιγμή. Ρε εσύ, το ενδιαφέρον. 35 χρόνων έγινες για να βγάλεις κόμμενα. Και τώρα που έβγαλες μία αξιόλογη, γιατί αυτή η κόμενα που έβγαλες αξιόλογη ήταν, τα πήρε όλα. Λοιπόν, και κύπελα και πρωταθλήματα, λοιπόν, και επειδή στα 35 σου έβγαλες κόμενα και νομίζεις ότι έκανες κόκκο. Κάτσε ρε φίλε να σε δω και φέτος. Επειδή αυτό το χόμπι δεν το έχεις και δεν το ξέρεις, δεν το έχω να σου πω το εξής. 44 έχω βρει. 34 χρόνια που λες, Αποστολή Αντοβόλη, φίλη μου. Φίλη μου, αγαπημένο μου παιδί. Ήρθε. Καλό και αγαπημένο μου παιδί. Ήρθε μαυρισμένη, ξωτική, εξωτική. Έχω μάθει, ήταν στα Μπαλιά και στις Ταϊλάνδες. Μάλιστα, έκανε μαθήματα σε ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και διδάσκουν γιόγκα. Όταν είδαν να τους κάνει γιόγκα η Αποστολία, πάθανε πλάκα και γεμάτη εμπειρίες και ενέργεια ήρθε ξανά στην πόλη της για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα. Την καλωσορίζουμε. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει λάθος και αύριο θα κάνει τη συγκίνηση κατά προτίμηση δική της. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα πω ένα πραγματάκι ακόμα. Δεν τελείωσα εγώ αυτό, απλώς καλωσόρισα την αυτή. Ήθελα να σου πω λοιπόν. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα ή ακόμα καλημέρα. Ό,τι γουστάρεις λες ρε σκατζόχι ρε. Καλημέρα θα λέω, ημέρα μεγάλωσε. Λοιπόν, ακούω ρε. Ακούς. Λοιπόν, επειδή το θέμα με τις γκόμενες που είπες και τα θέματα αυτά δεν το ξέρετε καλά εκεί στον Πειραιά. Δεν το ξέρουμε ρε. Άσε με τελειώσω ρε. Εγώ playboy είμαι. Πλάκα μου κάνεις τώρα και δεν το ξέρω. Εντάξει, playboy τώρα είσαι. Εντάξει. Γεγέ. Το περιοδικό playboy είμαι τώρα. Καλά, λοιπόν άκου playboy, άκου να ξέρεις κάτι. Στα 34 αυτά χρόνια δεν ξέρεις πόσο υπέροχα πέρασα. Έκανα ένα πανέμορφο εκπληκτικό ταξίδι, πράγμα που δεν ξέρεις να το κάνεις. Βλαχοτσίναρο, χωριάτι, δεν ξέρεις να ταξιδεύεις, να ονειρεύεσαι, να μυρίζεις καινούργιες γειτονιές και νέες πατρίδες να βρίσκεις, να διδάσκεις και να διδάσκεσαι. Πέρασα ωραιότατα και τώρα γύρισα στον τόπο μου και τα σαρώνω όλα. Αυτό το ταξίδι δεν θα το κάνεις ποτέ, γιατί δεν ξέρεις. Κόφτον!
Ορίστε ο επόμενος, Αποστολία, σε παρακαλώ, πάρε λίγο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Άντε να καλημερίσω κι εγώ κάποιον. Καλημέριζατε. Δεν περιμένω τη φωνή μου και νομίζω ότι πήραν σε άλλη εκπομπή. Ορίστε. Ορίστε. Πέσαν και οι δύο. Αποστολίτσα μου, τι κάνεις καλό μου. Τι κάνετε, και εσείς είστε μαυρισμένος. Βέβαια, δεν θα είμαι. Λιτόχωρο. Είχα μια ανησυχία ότι θα έρθω και δεν θα σας βρω εδώ, ότι έχετε φύγει διακοπές. Όχι, παιδί μου. Και έτσι τηλεφώνησα. Θα άφηνα. Γιατί έπεσα στις διαφημίσεις. Πότε πήρες εδώ. Ο έχει κρατήσει μυστικό. Του είπα ότι θα είναι έκπληξη. Να φωνάξω τα παιδάκια εδώ να κάνουν, να σε υποδεχτούμε, να έχουμε μια τούρτα, ένα κεράκι. Πώς πέρασες στο ταξίδι σου, στο ταξίδι που έκανες? Πάρα πολύ όμορφα πέρασα. Έμαθα από φίλους που σε παρακολουθούν εκεί. Στενά. Μου σχολιάζουν κιόλας. Και σε σχολιάζουν και μου είπαν ότι δίδασκες, λέει, γιόγκα σε κάτι ιερείς του Ναπάλ. Είδα τόσο βούδα σε αυτό το ταξίδι, τόσο που άρχισα να αναθεωρώ, άρχισα να τον ψάχνω. Ποιος ήταν, τι είπε, γιατί μας δίδαξε. Καλός ήταν, καλά τα είπε κι αυτός. Καλός, Καλός άνθρωπος. Δεν ορίζει τον εαυτό του σαν Θεό. Σαν το δικό μας, ας πούμε. Που... Όχι, όχι. Και όσα γύρω-γύρω, όσες υπερβολές νομίζω ότι συνάντησα, είναι ανθρώπινο δημιούργημα, ξεκάθαρα, προκειμένου έτσι να κρατούν προσιλωμένο το πίμνιο και τον κόσμο τους αυτό. Μια διαφορετική κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η Ταϊλάνδη που άκουγα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει εξευρωπαϊστεί αρκετά, τόσο στην οικονομία της, όσο και στα οικοδομήματα και τον τρόπο ζωής. Έχουν φυσικά βασιλιά, τον οποίο λατρεύουν ίσως και περισσότερο από τον Βούδα. Τον βλέπεις παντού μέσα στην πόλη της Μπανγκόκ. Πάρα πολύ καυσαέριο, τόσο που μπορεί να σου κρύψει τον ήλιο όταν αυτός δει. Ένα από τα αρνητικά. Πολύ υγρασία και πολύ ζέστη. Κατά τα άλλα, λίγο έξω από αυτήν, πανέμορφα νησιά, μια διαφορετική κουλτούρα που αξίζει κανείς να δει, προκειμένου έτσι να ανοίξει λίγο τους οριζοντές του. Ευγένεια, πολύ χαμόγελο, ζεστοί άνθρωποι. Ένα ταξίδι πραγματικά ζωής. Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Ταϊλάνδη. Μετά από κάπου αλλού έχει εκεί ένα νησάκι, πώς το λένε, αδείς. Σιγκαπούρη πήγατε? Όχι, όχι, όχι. Και είναι ωραίο όταν πας προς αυτή την πλευρά της γης να ξοδέψεις λίγες μέρες ακόμα για να δεις και πιο ανατολικά τι υπάρχει. Αλλά εγώ είχα μια κρεμότητα, έπρεπε να γυρίσω πίσω, οπότε δεν ήταν δυνατό. Υπήρχε μόνο μια ενδιάμεση στάση στο Αμπου Ντάμπι, το οποίο στις 10 η ώρα το βράδυ, 10 και μισή, είχε 40 βαθμούς. Δεν ξέρω πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι. Όχι, από το αεροπλάνο στο αεροπλάνο, δηλαδή. Την αλλαγή. Η αλλαγή αυτή ήταν σοκαριστική και έτσι αισθάνθηκα ότι ζούμε στο πιο ευλογημένο σημείο της γης. Έχουμε πολύ ωραίο καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες που μας επιτρέπουν να βουτήξουμε και να το απολαύσουμε. Και χειμώνα που τον χρειάζεται και αυτόν ο οργανισμός. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν σε περιοχές που έχει τόση πολύ ζέστη, τόσους πολλούς μήνες το χρόνο. Συνήθεια είναι. Άλλοι ζουν πάνω στους πάγους με 40 βαθμούς κάτω το μηδέν. Πέρασα και από εκεί. Ανέβηκα στο Όσλο, δηλαδή από την Ταϊλάνδη στην Νορβηγία. Και είναι μια πολύ ωραία περίοδος τώρα εκεί, γιατί σουρουπώνει, δεν νυχτώνει, ίσως 3 ώρες μόνο το 24ωρο. Με πάρα πολλούς Έλληνες, έχει πάρα πολλούς Έλληνες εκεί. Δροσιά αρκετή, με μια ζακέτα όλη μέρα. Ίσως όταν έτσι ξεπρόβαλε ο ήλιος, μπορούσαμε να είμαστε λίγο με το κοντομάνικο, το τίσερτ. Η πόλη που βραβεύτηκε φέτος το 2019 σαν την πόλη του Πρασίνου, με μειωμένη όχληση. Ένα τραμ να περνάει ανά 4-5 λεπτά, ποδήλατα παντού, ελάχιστα αυτοκίνητα, με όριο ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα και μια ηρεμία πραγματικά που σε κάνει να αναρωτιέσαι, εάν ξεχάσεις για λίγο τους 6 μήνες νύχτα που έχουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι εκεί πάνω και έχουν τόσες πολλές αυτοχειρίες, αυτό θέλω να πω. Διότι υπάρχει μια χαλαρότητα και μια ηρεμία που σε κάνει να είσαι ευτυχισμένος. Όλα πάνε καλά, όλα λύνονται. Πολύ διαφορετική και αυτή έτσι, την βόρειο-δυτική πλευρά σε σχέση με την Ελλάδα. Πολύ ωραία και εκεί. Ταϊλάνδη έζησα μία από τις μεγαλύτερες περιπέτειες της ζωής μου. Έχω κρατήσει και το απόκομμα της εφημερίδος όπου έλεγε για κάποια θέματα που συνέβησαν εκεί. Ένα από αυτά που συνέβη είναι ότι προσγειωνόμαστε στην Ταϊλάνδη ή μάλλον στη Σιγκαπούρη και πάμε Ταϊλάνδη.
Σιγκαπούρια. Ας πάρουμε τη γραμμή. Μήπως έχει πάει και ο φίλος αυτός που μας πήρε τηλέφωνο κάπου προς τα εκεί. Καλησπέρα. Παπά τον βλέπω. Δεν, καλησπέρα και καλή βραδιά. Δεν έχει βγει φορτίο για εκεί. Άμα βγάλει και ο Συρίκος κάνα κεράκι να πάμε. Είναι δυνατόν να μην πάρει ο Τι θα ξεφόρτωνε ο φίλος μας στην Ταϊλάνδη. Κάνα straight. Τι να ξεφορτώσει εκεί, τρώνε ακρίδες, τέτοια πράγματα. Μυστήρια πράγματα. Ό,τι κινείται το τρώνε. Ισχύει, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, ναι, κάτι τέτοια πράγματα έχω ακούσει και δεν θέλω να πάω προς τα εκεί. Υπερβολικός είσαι. Αν δεν θέλεις, δεν τα αγγίζεις. Έχουν και κάτι άλλα θέματα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάτι με... Άστο ρε φίλε, η αποστολή, φίλια, εντάξει μάτυρ. Τώρα, ήτανε... Ναι, παραδόξως δεν πήγα, φίλε μου, δεν πήγα. Ενώ ήθελα, έτσι, μια θλίψη είχα μέσα μου, δεν ήξερα πώς θα το χειριστώ αυτό. Ποιο παιδί μου. Ήθελα να δω εκεί και όλα αυτά τα... τον διαφορετικό τουρισμό που έχει μάλιστα. Αυτή. Ήθελα να δω λίγο ποια είναι αυτή η συνθήκη και... σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Καλύτερα, αλλά δεν πήγα, δεν προσέγγισα. Δεν είχες να κερδίσεις τίποτα. Πήγε ένας φίλος μου νιώπαντρος στη Σιγκαπούρη. Ρε φίλε τώρα, νιώπαντρος πήρε τη γυναίκα του και δεν πήγε στη Σιγκαπούρη, ρε μεγάλε. Δεν πήγε στα κουφάλια. Στα κουφάλια, ρε, να πάει. Καλύτερα θα περνούσε. Με τη γυναίκα σου, ρε, πας στη Σιγκαπούρη, ρε. Μάκη. Ακούστε να σας πω μια ατάκα τώρα που έχω ακούσει για ένα που πήγε στην Κούβα. Ναι. Λέει, αν πας στη Κούβα και πάρεις μαζί σου και τη γυναίκα σου, είναι, λέει, σαν να πηγαίνεις στο Άργος και να παίρνεις και το πεπόνι σου μαζί. Εμάζε παρακαλώ. Άμα πας στην Κούβα, αντί για τη γυναίκα σου πάρε μια αρκούδα. Τι να σε πω ρε φίλε. Στην Κούβα τώρα με τη γυναίκα. Κατάλαβες, επειδή παντρεύτηκε ο δικός σου. Ξέρω, τα αργήτικα είναι τα πιο καλά. Τα αργήτικα. Λοιπόν. Πάμε για ΠΑΟΚΑΡΑ, τώρα τι κάνουμε. Για λέγε, τώρα μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Αλλάξαμε προπονητή, το μαθές. Όλα τα ξέρω, όλα. Σε κάθε αεροδρόμιο που προσγειωνόμουν, ενημερωνόμουν. Ο Λίμπερ εδώ είχε πάρει φωτιά καταρχήν. Ναι, βλέπω στο Messenger, κατευθείαν έψαχνα. Είπα να συναντήσω λίγο Λουτσέσκο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σαν ανταποκρίσεις, να του πάρω μια συνέντευξη. Ναι, καλό θα ήταν. Θα ρωτήσω γιατί καλέ μου. Τι γιατί, ρε Αποστολή, απλά πράγματα. Να μου πείτε αυτονόητα, τέλος πάντων. Τα λεφτά. Πήρα τα λεφτά. Εσύ τι λες, επαγγελματίας είναι. Γιώργη. Ναι. Την ώρα που βάζα το ψυγείο, την ταλίκα μέσα στο καράβι που πήρα να μπω την Παρασκευή, την προηγούμενη Σάββατο που βγήκα στην αγώνα και σου τηλεφώνησα. Ναι. Μου πήρε ο κουμπάρος μου ασήκης τηλέφωνο και μου λέει, έφυγε ο Λουτσέσκου και χώρισα πέσω μες στη θάλασσα. Ποιος ασήκης, ο Δουκάς. Ο γιος του Δούκα. Ο γιος του Δούκα. Ο Γιώργας. Σωτήρης. Έχουν ψυγεία ακόμα αυτοί. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Ναι, ο Σωτήρης τα έχει. Ναι. Μαζί με την αδερφή του, με τη Μαρία. Με τη Μαρία, τη Μαρία τη θυμάμαι. Εξαιρετικό κορίτσι. Ναι. Ο Αντωνάκης, ο κουμπάρος μου, ο Βεϊνόγλου. Συγχωρέθηκε και ο Αντώνης. Μάλιστα. Το ξέρα για τον Αντώνη. Μακάβρια. Αλλάξτε θέματα. Τα αυτοκίνητά του είχε παιδιά αυτός. Είχε αυτά, η γυναίκα του ήταν δικηγόρος. Όχι, δεν ασχολούνται, ο γιος του δικηγόρος είναι. Α, ακολούθησε το αυτό της γυναίκας του. Ναι, και τη Δευτέρα που ήμουν στο Παρίσι, σου είχα πάρει το Σάββατο από την Αγκώνα τηλέφωνο, Δευτέρα που ήμουν στο Παρίσι. Παρίσι, Ιταλίες, περπατημένος. Ήταν και ο Λουτσέσκου και έλεγα να πάω να τον βρω λίγο, να του πω εκεί πέρα τι έγινε, αλλά πού να του βρεις στο Παρίσι, έχει 12 εκατομμύρια κόσμο. Μάλιστα. Εκεί με τους Άραβες. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, αυτός φαίνεται ωραίος και αυτός ο προπονητής. Τώρα από ότι άκουσα κανένα δυο δικούς μας έτσι πολύ ψαγμένους. Ναι. Είναι πολύ ωραίος, είναι καλός, λέει, αλλά δεν ξέρουν άμα έχει αυτό το αλεπουδιάρικο, το ρουμάνικο, ξέρεις, αυτό το κλεφτοκοτάδικο, ξέρεις, που έχουν οι Ρουμάνοι, να πούμε. Έχει άλλα, ρε, αυτός. Ναι, εντάξει, αυτός έχει τεχνογνωσία. Έχει πούμε, άλλα, ρε, αυτός. Άλλη ομάδα θα κάνει. Καμία σχέση με την περσινή. Μακάρι. Το όνειρό μας είναι το Champions League. Και να πάνε όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό μεσημέρι. Ωραία, Μακούλη. Πάμε και εμείς για διάλειμμα να δω και λίγο την αποστολίτσα. Πάω να τη δω 9 μήνες. Και τα ξαναλέω. Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παιδί μου, πάρε λίγο τα πάνω σου. Σε παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να προσαρμοστώ, να προσαρμοστώ. Να προσαρμοστείς, παιδί μου. Έλαμψε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, είχα που λες μια τεράστια περιπέτεια στη Σιγκαπούρη. Ναι, ναι. Όταν πήγαμε, μου είχε βάλει ο αδερφός μου, τότε το συνάλλαγμα ήταν, απαγορευόταν να βγάλεις έξω από ένα ποσό. Εμένα μου είχε βγάλει ένα ποσό, 5.000 μάρκα μου είχε στείλει ο αδερφός μου, ώστε να περάσουμε μπέγγι. Ήμασταν τρεις και τα μοιραζόμασταν. Αλλά επειδή εμείς είχαμε λεφτά στο εξωτερικό,
μου βάλανε από το Μόναχο. Ήμουνα εγώ, ο Γιάννης ο Καστανίδης και ο Γιωργάκης ο Πόπης. Ο Γιώργος ο Πόπης είναι ο αδερφός του Ηλία του Πόπη, που είναι εκδότης και της εφημερίδας του Άρη. Ένα εξαιρετικό παιδί. Και την μέρα που πήγαμε στη Σιγκαπούρη και την άλλη μέρα το πρωί, 5 η ώρα φεύγαμε, ήταν μια εθνική εορτή και η τράπεζα η οποία μας έβαλε τα λεφτά ήταν κλειστή. Και δεν το ξέραμε. Και μένουμε μπατήριδες. Η συνέχεια μετά το τηλέφωνο. Πάρε σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Νίκο, να πας δηλαδή Σιγκαπούρη ή Ταϊλάνδη και να μείνεις χωρίς χρήματα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα θέλω κάποτε σε κάποια εκδρομή επόμενη να μας πει ο Γιώργος στη Σιγκαπούρη την ιστορία με την Γκέισα εκεί πέρα, γιατί δεν τα λέει όλα. Α, έχουμε και τέτοια. Έχουμε. Πολλά τέτοια. Αλλά... Και για τον, ναι. Και για τον Μεγιστάνα τον Ιάπωνα που ήθελε να τον κάνει γαμπρό του. Αλλά δεν τα λέει αυτά. Τώρα κάτι σαν να θυμήθηκα κι εγώ. Έσωσε το παιδί του. Ναι, αλλά γάμος δεν έγινε. Ναι. Πνιγμό, έλα. Το στέλνεις ακόμα στα φίλια αυτόν τον Ιάπωνα ή σταμάτησες, ρε φίλε? Το στέλνω, με στέλνει, υπάρχει μια αυτή, αλλά για να είμαι ειλικρινής, επειδή αυτά που λες έχουν δώσει αληθείας, θα ήθελα να τον ξαναδώ. Μάλλον τη γυναίκα του, γιατί αυτό δεν το γνώρισα ποτέ. Ήταν μια απίστευτη περιπέτεια. Όχι αυτή με τα λεφτά, υπήρξε και ένα περιστατικό, νομίζω, στο γοπή. Ναι, το γνωρίζω, με την πισίνα. Με την πισίνα, το παιδάκι θυμάμαι. Που πνίγηκε. Λοιπόν, και του έκανα, για να μην το αυτά, να μην το πλατιάζουμε, του έκανα τεχνική αναπνοή και τόσο σαν το παιδάκι. Έλα, λοιπόν, θα ήθελα, έχω φωτογραφίες από το όλο το θέμα, έχω από κόμματα εφημερίδων κτλ. Τα κρατάω, έχουν περάσει του κόσμου τα χρόνια. Αλλά ας ξεφύγουμε από αυτό. Το άλλο ήταν ότι είμαστε πλέον στην Ταϊλάνδη άφραγοι. Εντάξει, ήσασταν λίγοι από τους πολλούς που εκεί πέρα... Ναι, αλλά ρε φίλε, δυσκολεύονται οικονομικά. Μην έχεις, πώς θα λέγανε να δεις τα λεφτά. Μπατ. Μπατ. Α, ναι, μπατ μας τα λέγανε. Μπατ ή μπατ. Μπατ, μπατ. Μπατ, μπατ, μπατ. Μπατάκια. Μείναμε χωρίς μπατ. Έλα, τότε... Νίκο, για πες μες τα τελευταία νέα μαθαίνω, πηγαίνεις στην Ολλανδία να δεις προπονήσεις. Καταρχήν ρε φίλε, δεν έχετε περιφερειακό. Πρώτον, σαν Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, δεν έχετε αεροδρόμιο της προκοπής. Και θέλετε από τον Ιβάν Σαββίδη να σας κάνει το παλάτι του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ας κάνει και το αεροδρόμιο. Να ξέρεις ότι αν οι δήμαρχοι ήταν μάγκες, γιατί δεν είναι, θα στην παίρνανε την Τούμπα από εκεί που είναι, ρε φίλε, και θα την κάνανε στην Κοζάνη, στη Δράμα, στην Καφάλα. Αλλά είστε τυχεροί να πούμε, γιατί και οι δήμαρχοι είναι για τα σκυλιά τα μαύρα όλη της Μακεδονίας. Για να σας δώσω και δηλαδή, μια πληροφορία. Πώς θα φτιάξει, ρε φίλε Γιώργο, αυτός ο άνθρωπος το παλάτι που θα έρχονται τουρίστες για να βλέπουν το Λευκό Πύργο και θα χάσει ο Λευκός Πύργος στην έγκλη του από το νέο στάδιο που θα κάνει ο ΠΑΟΚ εκεί. Δηλαδή πώς θα το φτιάξει χωρίς υποδομές αυτή την πόλη να φτιάξει ένα τέτοιο ανάκτορο? Είναι δυνατόν, ρε φίλε? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε αδερφέ... Το κύπελο του ΠΑΟΚ, ναι, στην έσχατη περίπτωση πρέπει να φτιαχτεί στο καρατά σου. Οπαδικά δεν το θέλω, γιατί η καρδιά μου χτυπάει στη Τούμπα, αλλά τεχνοκρατικά η Τούμπα δεν μπορεί να το σηκώσει το στάδιο μας εκεί, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή θα γίνει ένα στάδιο με ένα σκασμό λεφτά και δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί. Να έρθουν λεωφορεία με παιδάκια, ας πούμε, να δούνε τις εγκαταστάσεις, να γίνουν τουρνουά το καλοκαίρι από ομάδες, να έρθουν τουρίστες από το εξωτερικό με ξενοδοχεία γύρω-γύρω να μένουνε και να κάνουν τα φυσιοθεραπευτήριά τους και πώς λέγονται αυτά που θέλει να κάνει ο Ιβάν, παιδί μου, τις αποκαταστάσεις τους. Λοιπόν, και εσύ δεν θα μου το κάνεις στην Τούμπα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή? Δεν συμφέρει. Βγαίνουμε έξω στο κόστος. Δηλαδή δεν αξίζει τα λεφτά, πώς να σου το πω. Αλλά σαν οπαδός όμως, εντάξει. Είμαι διχασμένος. Πώς να σου πω, ρε Γιώργο?
Δεν τώρα λοιπόν, τα σχέδια είναι να γίνει εκεί το γήπεδο, αρχηγέ. Θα σου έρθουν να πούμε οι αναρχικοί εκεί πέρα, θα σου έρθουν οι οικολόγοι εναλλακτικοί. Όχι, βρήκα το ποδήλατο του μεγάλου Αλεξάνδρου και τη Σφεντόνα να πούμε του Ρωμαίου του Χιλίαρχου. Όχι, βρήκα τον Αργυλέ του Μερβριώνη. Έχει και σελήνη, λοιπόν, περίεργη. Και βλέπω το γήπεδο του ΠΑΟΚ να πούμε να γίνεται όπως τα μάρμαρα του διοικητηρίου, να ανοίγουν εκεί μια τεράστια τρύπα να πούμε και να μένει τρύπα το γήπεδο. Φοβάμαι και αυτά, μην νομίζετε ότι τα φοβάμαι. Τι είπες, Αποστολή? Ότι τα άστρα του είναι διχασμένος. Έχει σήμερα συναισθηματικά είναι ευάλωτος. Είναι ντεφορμέ, είναι δηλαδή μια γλίτσα και μισή για νητσότικε. Έλα ρε φίλε. Καταρχήν είμαστε, επειδή πάμε διακοπές, είμαστε ανεβασμένοι να πούμε. Πού πάτε διακοπές? Πάμε, ούτως ή άλλως θα πηγαίναμε κάπου, λέμε να πάμε Ολλανδία, να σχολιάσουμε, να δούμε και το καινούργιο προπονητή μας, να πούμε, τι καπνό φουμάρι. Αν και τον έχουμε περάσει, φίλε Γιώργο, από Κόσκινο πέρσι. Μισό λεπτό πριν πάμε στο Κόσκινο, να πάρουμε τη γραμμή και αμέσως μετά μας συνεχίζει με το Κόσκινο. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σου Γιώργα, γεια σου Λία. Με ξέρουν ακόμα, δεν με ξέχασαν. Πολύ χαίρομαι. Τι Γιώργος από η Μαθία. Αυτά είναι δίπλα. Τι κάνεις, Αλεξάνδρεια. Γιώργα. Μια χαρά, κύριε Γιώργο μου, τι κάνεις. Καλά εσύ. Καλά εσύ, τη Σιγκαπούρη πού την ξέρεις, Γιώργα. Εγώ 79, 80, 81 με τα καράβια πήγα. Όλα τα γύρισαμε και τα. Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη πήγα. Είναι πολύ ταξιδεμένο. Παντού, Οσάκα, Μανίλα, τα πάντα εκεί τα γυρίσαμε. Εκεί είχαμε όλα τα. Ωραία. Μέσα στη φτώχεια. Μέσα στη φτώχεια. Πολύ φτώχεια, ρε φίλε. Πολύ φτώχεια, ρε. Πολύ καπνό, ρε φίλε. Πολύ. Τι ζουμί είχε, εγώ σε πήρα και αυτό, αλλά τι συζήτηση, τι θέμα είχαμε τώρα, εγώ τώρα μπήκα μέσα. Το θέμα είναι ότι ο κύριος που έχουμε στο τηλέφωνο λέει το γήπεδο του ΠΑΟΚ να μην γίνει στην Τούμπα, αλλά γίνει στο καρατά σου. Δεν ξέρω, όπου και να γίνει, πάντως. Έχουν οι δήμονες που ξέρουν που θα γίνει. Για μένα όμως να μείνει εκεί. Είναι ιστορία η Τούμπα, φίλε. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από τον καθένα μας. Έτσι. Είσαι και πιο μεγάλος, σε σεβόμαστε και πιο πολύ. Έτσι λέω, γνώμη μου. Ναι, πουλάκι μου, ναι. Έτσι δεν είναι, μανάρι μου. Ρε Γιωρίκα. Εγώ λέω ότι εκεί είναι. Τώρα, τι να πω άλλο, ρε Γιωρίκα. Α, τι δουλειά έχεις εκεί και πήγες, Γιώργο, πότε, ποια χρονιά? Εκεί πήγα το 83. Α, εγώ ήταν 79, 80, 81. Πήγαμε να κάνουμε Χριστούγεννα με τους φίλους. Α, πήγες για λίγο, έτσι. 15 μέρες. Ναι, καλά ήταν. Καλά έκανε. Άντε, Γιώργη. Άντε, γεια σου, Γιώργη. Καλή συνέχεια, τα λέμε, αγόρι μου. Για πες μας, ρε Γιάννη, ρε Νίκο, τι βλέπεις με τον καινούργιο προπονητή? Κοίταξε Γιώργο, από σύμπτωση και από συγκυρία, πέρσι επειδή παρακολουθούσα τον Κονσεϊσάο, έβλεπα πάρα πολύ πορτογαλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έβλεπα αυτή την τεράστια κόντρα που είχε η Μπενφίκα με την Πόρτο, όπως είχε ο Ολυμπιακός ας πούμε με τον ΠΑΟΚ. Γινόταν αυτό και στην Πορτογαλία, δηλαδή ασύλληπτα παιχνίδια για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Και έτσι σκάλωσε το μάτι μου και στον προπονητή της Μπράγκα, που ποτέ φυσικά δεν περίμενα και δεν φανταζόμουν ότι θα βαθύνει στην ομάδα μας. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση και παρακολούθησα και 3-4 παιχνίδια της Μπράγκα η φιλοσοφία που είχε πάνω σε θέματα τακτικής. Βέβαια ήταν ένας προπονητής ο οποίος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση, ότι όμως δεν είναι προπονητής του αποτελέσματος. Και εδώ που ήρθε, ο κόσμος λατρεύει την νίκη περισσότερο παρά το ποδόσφαιρο που θα παίξεις. Άρα λοιπόν έχουμε έναν προπονητή ο οποίος αξιώνει να κάνει καριέρα παίζοντας οι ομάδες του καλό ποδόσφαιρο, πράγμα στην Ελλάδα που δεν συμβαίνει. Γιατί το 90% των φιλάθλων θέλει το αποτέλεσμα και όχι το θέαμα. Και αυτό είναι πρόβλημα για αυτόν. Πρώτον, είναι αυτό. Δεύτερον, φίλε Γιώργο και Αποστολία μου γλυκιά, είναι ότι αυτός... Και εμένα θέλω να με λες γλυκό. Τι γλυκό να σε πω εσένα, ρε Γιώργο, να πούμε
2 η ώρα το μεσημέρι δηλαδή, καρπούζι να ήσουν, ζεστό καρπούζι θα ήσουν. Τι να σε πω τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σκατζόγερος είναι κούκλος σήμερα. Μαυρισμένος αυτό το μάτι το σκιστό. Δροσοσταλιά σκέτη. Μη σου μιλάω τώρα για βουνό. Αυτό είναι ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Ωραία. Γιώμησε το στούντιο λουλούδια. Αυτό είναι. Εξωτικά. Λοιπόν, για λέγε τώρα δηλαδή το βλέπεις να μην κάνει παρέλαση. Το 4-4-2 που θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να το ξεχάσει χθες. Γιατί η ομάδα και ποδοσφαιριστές δεν έχει να το παίξει. Αλλά και είναι και ένα σύστημα το οποίο χρειάζεται ποδοσφαιριστές μηχανάκια, ατσάλινους, χαλίβδινους, με φυσικές δυνάμεις τεράστιες, με τακτική η οποία θα πρέπει να έχει περάσει πανεπιστήμιο, Χάρβαρντ κτλ. Δηλαδή να έχουν οξυδέρκεια οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα παίξουν το 4-4-2, δεν είναι μόνο να έχουν τις αντοχές. Άρα λοιπόν κόβεται το σύστημα που για μένα είναι το πιο αγαπημένο σύστημα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, δηλαδή το 4-4-2 είναι το αγαπημένο μου σύστημα, αλλά θα πρέπει να το ξεχάσουμε γιατί δεν υπάρχουν, φίλε Γιώργο, οι δυνατότητες να γίνει. Να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Αυτός που έχει φέρει και το έπαιξε τέλεια το 4-4-2 ήταν ο Αντζελότη, τότε με τη Μίλαν που θαυμάσαμε, που είχε μέσα Ζέντορφ, που είχε μέσα Κακά, που είχε μέσα Ρουί Κώστα, που είχε μέσα ας πούμε παιχταράδες ασύλληπτους. Εγώ έχω Ρουί Κάτσε ρε. Πώς? Ρουί Κάτσε έχω. Κοίταξε να δεις τώρα, Ρουί Κάτσε. Αν ο Κάτσε είχε το ύψος του Σάμπο, ας πούμε αυτόν που έχουμε εξουστρακίσει στο Ισραήλ και τον θέλει τώρα ο Άρης, τότε μάλιστα θα είχες ένα εξάρι, το οποίο θα έλεγες ότι στο 4-4-2 και ειδικά στη βάση του ρόμβου το έχω ας πούμε τον Κάτσε και έχω κλειδώσει. Και δεν έχεις κανέναν. Δεν έχεις ένα δεκάρι το οποίο απαιτείται να κόβει χιλιόμετρα, να είναι μαραθωνοδρόμος, ή ότι έχεις τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος θα σου παίξει 10 μάτς και 20 θα κρύβεται πίσω από την μπάλα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει μόνο το 4-2-3-1 και κλείσαμε με αυτή την ιστορία. Μόνο έτσι, φίλε Γιώργο. Από εκεί και πέρα, από ό,τι ακούω και θα το δω κιόλας φυσικά, αν βολέψει, που θα κοιτάξω να βολέψει δηλαδή, θέλω να δω τη φιλοσοφία του πάνω σε άλλα συστήματα, πάνω σε άλλες τακτικές, και εκεί θα κρυθεί και ο προπονητής μας, φίλε Γιώργο, εκεί θα τον κρίνω εγώ δηλαδή. Το τι φιλοσοφία έχει, το αν μπορεί να επιβληθεί, το αν μπορεί να περάσει κάποια πράγματα, αλλά αυτά είναι ακόμα νωρίς για να τα δούμε. Μην ξεχνάς ότι η ομάδα χρειάζεται ακόμα 2 με 3 μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή οι μεταγραφές δεν έχουν κλείσει, οι δανεικοί ακόμα δεν έχουν φύγει. Δεν ξέρουμε ακόμα το τι ρόστερ θα κλειδώσει η ομάδα. Πάντως εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι αισιόδοξος. Τώρα όσον αφορά, για να κλείσουμε κιόλας, για να μην καθυστερώ τις γραμμές, αυτό που λες για την ΕΡΤ, το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν οι Πειραιώτες δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τα 7,5 εκατομμύρια. Είναι το πρόβλημά τους ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος και του κόσμου με την εικόνα της ΕΡΤ. Και αυτό πίστεψέ με ότι ο Ολυμπιακός δεν το θέλει. Γιατί υπάρχει οικονομική δυνατότητα μένα από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ όπως είναι ο Παναθηναϊκός ή ο αναγεννημένος Άρης. Ξέρεις τι λέω πάνω σε αυτό το πράγμα, Νίκο, ότι πριν από 10 χρόνια, για 2 ή 3 χρόνια δεν θυμάμαι, ο Ολυμπιακός ήταν στην ΕΡΤ 1 και έπαιρνε νομίζω 8,5 εκατομμύρια ευρώ, 10 τότε, κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Ναι, γύρω στα 8 εκατομμύρια. 8 θες, 8. Και πριν 10 χρόνια, που άλλοι έχει για το ευρώ, άλλοι έχει σήμερα. Θέλω να πω λοιπόν, ότι όταν εσύ πριν από 8-10 χρόνια είσαι 3 χρόνια στην ΕΡΤ, πώς πας, με τι μούτρα πας στο συμβούλιο, στον Άριο Πάγο και προσφεύγεις για να βγάλεις άκυρο το διαγωνισμό αυτό, ότι κακός γίνεται και τα λοιπά, όταν εσύ ήσουν εκεί και ήσουν η μόνη ομάδα, γιατί εκτός από τον ΠΑΟΚ είναι και δύο μεγάλες ομάδες ακόμα, είναι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, έτσι δεν είναι? Για τον οποίο Παναθηναϊκό και Άρη όμως δεν είπε τι κουβέντα.
Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός πλέον ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός των χρεών των 180 εκατομμυρίων ευρώ και η ανικανότητα του Γιαννακόπουλου να πάρει τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ή ο Άρης, ο οποίος σε θέση, σε σχέση με τον Ολυμπιακό, σε οντότητα είναι μικρότερος, είναι αμελητές μονάδες για τον Ολυμπιακό και δεν κινδυνεύει από αυτούς. Κινδυνεύει όμως από τον ΠΑΟΚ, γιατί στο οικονομικό κομμάτι υποφέρει, στο τακτικό κομμάτι του τα έχει πάρει όλα, κύπελα, πρωταθλήματα, ήττητος κτλ. Κτλ. Και τώρα χτυπάει και εκεί που ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Πού? Στο οπαδικό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε συνηθίσει από το 60, από το 70 και το 80, αυτός που είναι στην Κίμολο να βλέπει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και να μην βλέπει καθόλου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τα χρήματα που είναι για τον Ιβάν, όπως είπες και εσύ, ένα ποσό το οποίο δεν έχει να πει, είναι ότι με την εικόνα της ΕΡΤ ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε όλα τα σημεία της γης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απλώς δεν θέλω να πέσουμε στην παγίδα ότι είμαστε οι ευνοημένοι και να κάτσουμε να διαμαρτυρόμεθα ή να παρακαλάμε την ΕΡΤ. Θέλεις, κύριε, εσύ με τα λεφτά σου, εγώ με το θέαμά μου και τη δυναμική μου. Εννοείται. Πάω στο όπερ, φίλε, και τελειώσαμε. Στην Νόβα δεν πάω παιδιά. Γιατί. Γιατί η Νόβα και οι εργαζόμενοι της γίνανε αιτία να γίνει μπάχαλο ο αγώνας ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να χάσει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Δεν πάω. Κοίταξε, λοιπόν, Γιώργο, στην Νόβα. Δεν είναι το θέμα να παρακαλάς. Ούτε το θέμα είναι να ταυτοποιηθεί, για να μιλήσουμε επιχειρηματικά λίγο και όχι οπαδικά. Και το Open δεν θα πρέπει να ταυτοποιηθεί ότι είναι ένα κανάλι του ΠΑΟΚ, καθαρά ΠΑΟΚ. Τι είναι. Λοιπόν, τι είναι. Ας μην το ταυτοποιήσει. Ο μόνος τρόπος για να ανέβει η ακροματικότητά του είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλιώς γιατί να το δουν, ρε φίλε. Το ΠΑΟΚ υποτίθεται ότι τον έχουμε. Από εκεί και πέρα τον ένα έχετε, κανάλι αλλά για να το δείχνετε. Χρειαζόμαστε και τους υπόλοιπους. Γιατί να σου πω κάτι. Θα έβλεπες ένα κανάλι του Μαρινάκη που παίζει τον Ολυμπιακό, θα το έβλεπες εσύ σαν ΠΑΟΚΣΙ. Όταν έπαιζε κάποια μάτσα 100%. Δηλαδή το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το Άρης Ολυμπιακό. Επειδή όμως... Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός Τρίκαλα δεν θα το βλέπα. Δεν φτάνει το πακέτο για να καλύψει μόνο το οπαδικό. Θέλεις και άλλο κόσμο στο κανάλι για να πατάει σε ακροαματικότητες. Δεν μπορείς να ταυτοποιηθείς ή να το χρωματίσεις στο κανάλι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Άρης, Ηρακλής κτλ. Γιατί θα έχεις πρόβλημα με την ακροαματικότητα. Αφού δεν φτάνει μόνο αφού το φέρνουν για να προβλήματα καλύψει. Ρε φίλε. Και δεν με πληρώνουν λοιπόν, αυτό που είμαι. Είναι δυνατόν να παίρνω ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια και να παίρνει 3 Ηλαμία. Μη χέσω τώρα. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες. Ζούμε σε μια καπιταλιστική Αποστολή, κοινωνία. Θέλω να πάρεις μέρος. Δεν σε βλέπω. Σε έστειλε Σιγκαπούρη να γεμίσει μπαταρίες και μου ήρθες άδειες. Συμφωνώ μαζί σας. Τι να πω. Και όταν ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε 15, 14, 12, πόσο έπαιρνε. Πόσο έπαιρνε. Για δεν μιλούσε. Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός έχει θράσος και θα μιλάει και θα σου βάλει διαβάλματα και όπου μπορεί να σε τρυπήσει θα σε τρυπήσει. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Η ΕΡΤ, αν δώσει 7, θα πάρει σίγουρα 14. Λοιπόν, με έναν ΠΑΟΚ στο ένα δυνατό brand name, ξέρω εγώ, μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα ακροαματικότητάς της, τις διαφημίσεις της και όλα αυτά. Και έχοντας και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός οπαδικά είναι πολύ ψηλά και ο Άρης, κάνει συμβόλαια τα οποία θα έχουν απόδοση. Και θα έχει και ένα λόγο ύπαρξης η ΕΡΤ. Αυτό είναι, ας πάρει και τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Ας δώσει και στον Ολυμπιακό 7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πώς θα θέλει, 30, δεν κατάλαβα. Όχι, ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα δεκάρικο, ρε φίλε. Γιατί να πάρει ένα δεκάρικο, πάρει πιο λίγο από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα εγώ. Δεν πουλάς πρωταθλήματα εκεί πέρα, πουλάς τηλεθέαση. Μην γίνεσαι κορόιδο, αλλά είσαι και πολιτής, παπά, παπά. Άκουσε να δεις. Τι να δω. Ας πάρουμε σήμερα ναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχει μια αλφα δυναμική. Έχει. Είναι η δυναμική του στο 10.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική στο 8. Ναι. Σε δύο χρόνια έτσι πως πάνε τα πράγματα και έτσι πως οι πλάκες των οπαδών είναι ρευστές, ο ΠΑΟΚ και συνέχεια κερδίζει κομμάτι στην πίτα των οπαδών. Όταν το κάνεις και κερδίζεις θα ζητήσεις. Τώρα τι ζητάς, γιατί τι θα κάνεις. Κι άμα ο Σαββίδης πει εγώ θέλω να πάω στο Βέλγιο, τώρα φεύγω, τι στο καλό θα δείξει. Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ τα βλέπουν και οπαδοί όλων ομάδων. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον τις δύο τελευταίες χρονιές οπαδών άλλων ομάδων. Σε τόσο με τέτοια ζέση και ένταση, ορισμένοι χάναν παιχνίδια των ομάδων τους, αλλά βλέπαν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ναι, από Κουτσομπολιό, από Σουσού, από ενδιαφέρον. Εσύ Γιώργο, με συγχωρείς, βλέπεις μόνο το ελλαδικό κομμάτι, το εξωτερικό δεν το βλέπεις? Καθόλου. Τους Έλληνες της Αμερικής, τους Έλληνες της Αυστραλίας. Ναι, ναι, βέβαια. Πώς, δηλαδή, μα γι' αυτό δηλαδή, σου λέω ότι αν χαλάσει με την ΕΡΤ, θα το δείξω στο όπεν, φίλε, για να έχω όλα αυτά τα οποία λες. Θα το βάλω σε όλα τα σπίτια των ΠΑΟΚ. Και τα 7 εκατομμύρια, αν συμφέρει, είναι το μόνο που συμφέρει. Γιατί έχεις κάνει ένα καλάλι σε τα μούτρα σου, σε τα Γιαννιτσά. Ένα κανάλι που δεν το βλέπει κανείς. Και σε βάζει το πρώτο χρόνο 30 εκατομμύρια μέσα. Η μόνη εκπομπή που δεν θα δένει λεφτά θα είναι αυτή του ΠΑΟΚ. Που θα φτάνει μέχρι 20-30% αχρωματικότητα. Από πού ρε, από την καινούργια θα τα πάρεις αυτά? Ή από το Ζαγοράκι, από τον αυτόν, από τον Νικολαίδη, τον Ντέμι, που κάνει αυτές τις εκπομπές, από τη Βανδία, από πού θα τα πάρεις, από τη Λίλη? Κοίταξε, καταρχήν θα σου πω κάτι για το Όπεν, για την εκπομπή που έκανε. Πιστεύω ότι και ο Αλέξης ο Σπυρόπουλος και ο Βόγλης και τα άλλα τα παιδιά μαζί με τη Βραχάλη τους ευνουχίσαν αυτούς, Νίκο. Κάνανε καλή εκπομπή. Κάνανε καλή εκπομπή. Έτσι να συνέχισε. Αυτοί που καλάσανε το κόσμο της εκπομπής ήταν ο Ντέμις ο Νικολαίδης και ο Κατσουράνης, οι οποίοι προσπαθούσαν σιγά σιγά με τον ηχοκόπτη και με τη φαρσετούλα να σφάζουν τον ΠΑΟΚ με τον Γάντι. Γιατί το κάνανε αυτό, ξέρεις? Γιατί το κάνανε, γιατί μισού τον ΠΑΟΚ. Ένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέμα δεύτερον, την πίεση που έχουν. Αυτοί και οι δύο είναι της ΑΕΚ. Βγαίναν έξω, ναι, μετά το στούντιο, δεν τους την πέφτανε, λες? Μα ούτως ή άλλως τους πέφτανε. Άρα τι, ναι, τους έχεις είχανε, εκεί. Είχανε από εκεί και πέρα όμως, παρόλο που και ο Βόγλης και η Βραχάλη δεν είναι ΠΑΟΚ, κρατήσανε ένα καλό επίπεδο στην, ναι, εκπομπή. Και φυσικά σου, ρε φίλε, ο καλύτερος των καλύτερων αναμεταδοτών σπορκάστερ ή αναλυτής παιχνιδιών Σπυρόπουλος ήταν σε μια εκπομπή που έπαιζε τον δεύτερο ρόλο. Που είχε τον άλλο να τον αγράμματο δίπλα. Εγώ να ρωτήσω, αν η Βραχάλη δεν είναι ΠΑΟΚ, γιατί βρίσκεται παντού στούντιο, YouTube, αποκλειστικά, γιατί όχι, γιατί? Γιατί της δώσανε να αναλάβει το lifestyle της ομάδος. Α, μάλιστα. Να αναλάβει το κομμάτι αυτό, είναι δηλαδή. Είναι μέρα νύχτα στο γήπεδο, κάνουν ρεπορτάζ, τρέχουν στους ομαδίες. Αυτή είναι η στάρ, Αποστολία. Τώρα καλός ή κακός, τώρα εγώ δεν θα... υπάρχει άλλη στάρ που να είναι κοντά στην ομάδα του ΠΑΟΚ, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Κοίταξε τώρα, Αποστολία μου, αυτή ήταν... Αυτή μέσω του Sky, ας πούμε, ήταν ένα πακέτο το οποίο το πήρε κατευθείαν από το Sky, γιατί τους διώξανε, και το πήρε κατευθείαν το Open και κούμπωσε εκεί. Τώρα αν υπάρχει κάποια καλύτερη αναλήτρια ή καλύτερη με δημόσιες σχέσεις από τη Βραχάλη, δεν το ξέρουν. Το ξέρω εγώ, το ξέρουν αυτοί. Έτσι, πάντως σαν παρουσία, σαν κόσμο και εκπομπή ήταν πάρα πολύ καλό. Αυτό που χαλούσε την εκπομπή ήταν ο Νικολαίδης με τον Κατσουράνη. Ο Νικολαίδης με τον Κατσουράνη, ναι, αυτοί δύο. Δηλαδή θα μπορούσε ο Σπυρόπουλος να φέρει αθλητές, να φέρει ας πούμε καλεσμένους. Που να ήταν και στάρ στην εκπομπή, ρε παιδί μου, για μια βραχιά. Όχι μια ρε, που να αφήσει, δηλαδή, ρε εκείνο το κοντό τώρα, βρε. Τώρα, αφού αυτός είναι δηλαδή με τις κλωτσιές έπρεπε να τους διώξει από εκεί. Και από ό,τι μαθαίνω πάλι αυτοί θα είναι εδώ. Οι φίλοι του Ζαγοράκη τώρα, άσε να μην ανοίξω το στόμα μου. Άσε να μην το ανοίξω. Εντάξει. Νομίζω ότι η εκπομπή ξεκίνησε καλά, στην πορεία χάλασε. Δηλαδή ο Σπυρόπουλος μπήκε σε δεύτερο πλάνο. Έτσι. Που θα έπρεπε να είναι στην ανάλυση σε πρώτο πλάνο.
σε χαρακτηριστικά, να μην οπαδίζουμε, να μην κάνουμε, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αλλά οι δυο τους, όπως είπες, για να μην σπάσουν τα αυγά με την ΑΕΚ ή με ξέρω εγώ ποιες τις άλλες ομάδες, προσπαθείτε να πούμε να το παίξουν λιμοκοντόρι με αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα γενικώς. Δηλαδή έχεις να πάρεις μια συνέντευξη στην Κρήτη και στέλνεις τον Ντέμιρε να σου πάρει τη συνέντευξη. Αυτό ήταν τι, δηλαδή ο δημοσιογράφος, η Βραχάλη εκεί, αυτά τα παιδιά, τα νέα, εδώ οι δικοί μας ατρίδες και τα λοιπά που κατεβήκανε κάτω, τι θα κάνουν? Κοιτάξτε, ο Ατρίδης έχει, από ό,τι ξέρω, έχει ένα πολύ ενεργό ρόλο μέσα στο κανάλι. Ναι ρε παιδί μου, γενικά μίλησα τώρα. Σε ένα νευραγγυλικό πόστο, στο να ειχνηλατεί και στο να φέρνει τις πληροφορίες στους κεντρικούς παρουσιαστές. Είναι σε ένα πολύ νευραλγικό πόστο. Από εκεί και πέρα τώρα το να πάρει, ας πούμε, να πάρεις συνέντευξη από το Βιερίνια. Να πάει ο Νικολαίδης τώρα. Μην τρελαθώ τώρα. Και θα έπρεπε να είναι ο Σπυρόπουλος. Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια. Ή ακόμα εμένα δεν μ' αρέσει η Βραχάλη. Δηλαδή βάλω την αποστολή δίπλα, τώρα, θέλει 10 σαν κι αυτήν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κοριτσάκι. Εν πάση περιπτώσει ακούω κάτι τώρα το οποίο εγώ είχα την αίσθηση ότι και λόγω του ΠΑΟΚ 24, του ΠΑΟΚ 24, συγγνώμη, του ΠΑΟΚ TV και όλη τη δραστηριότητά σα γύρω από την ομάδα και. Όχι ότι αυτό είναι δημοσιογράφο, έτσι. Θα πρέπει να κρατάει μια αντικειμενική θέση και δεν. Καλή είναι, δεν είναι κακιά. Για το συνέστημα και το που μπορεί να είναι. Προσκύμενη. Αλλά αυτό με ξένησε που άκουσα. Καλή, δεν είναι κακιά. Θα μπορούσε όμως να είναι πλαισιωμένη. Καταλαβαίνω ότι ο Γρηγόρης Ατρίτης κατέβηκε στην Αθήνα, άλλαξε όλη του τη ζωή. Είναι ένα παιδί του ΠΑΟΚ, είναι ένα παιδί που δούλεψε εδώ, του δόθηκε ευκαιρία και πολύ καλά κάνει και εξελίσσεται. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Η αποστολία μου, να ξέρεις κάτι, επειδή κάποτε σε κάποιο κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Γιώργο τον Δόνη είχαμε βρεθεί με όλη αυτή την παρέα, δηλαδή με τον Σπυρόπουλο, με τη Βραχάλη και με αυτά τα παιδιά, είναι δικτυωμένη, έχει γνωριμίες δηλαδή σε όλα τα αθλήματα, δηλαδή μπορεί να βρει πληροφορίες από ιστιοπλοεία, να βρει ας πούμε πληροφορίες έλα, από ΣΕΡ. Εντάξει, αυτά τα βρίσκεις. Είναι αρέσει, είναι χώροι ομοσπονδίες και μόνο σε κατευθύνει τώρα. Όσον αφορά για το Σπυρόπουλο... Πάντως είναι μια καλή δημοσιογράφος η κοπελίτσα αυτή, δεν μου είναι άσχημα... Ούτε στα μάτια ούτε στα αυτιά δεν μου έρχεται άσχημα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία μπορούν. Αυτό, με αυτό που έχω τεράστιες αντιρρήσεις είναι τους δύο Κατσουράνης με τον Νικολαίδη. Εκεί θα ήθελα δύο δημοσιογράφους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι δυστυχώς δεν γράφουν, φίλε Γιώργο, γιατί πρέπει να υπάρχει και αυτό. Δεν γράφουν καλά στο φακό. Δηλαδή θα πρέπει να το έχεις όλο το πακέτο για να μπορέσεις να συνδυάσεις για τέτοια εκπομπή. Ή θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, τον Ντέμι ή έναν του Ολυμπιακού, τον Κούλη τον Αποστολίδη, 3-4 άτομα να σχολιάζουν κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό ένας, για την ΑΕΚ ο άλλος. Αλλά να κάτσεις τώρα και μου βάλεις κεντρικό παρουσιαστή, τον Ντέμι, ή μην τρελαθώ ρε παιδιά. Δηλαδή είναι ντροπή για τους παραγωγούς και τους δημοσιογράφους. Αυτό το αγράμματο... Υπήρχαν κάποιες εκπομπές, Γιώργο, τις οποίες τις θαυμάσαμε, γιατί μιλήσανε για πολύ ποδόσφαιρο, όπως ήταν τότε που είχαν καλεσμένο τον Γιώργο Δοδόνη και κάποια άλλα, για να μην συγκεκρινοποιούμε κάποια πράγματα. Μαζί με τον Αλέξη Σπυρόπουλο είπανε τώρα, πράγματα πολλοσφαιρικά. Μην τρελαθώ τώρα. Μην τρελαθώ τώρα. Δηλαδή τη μέρα που ο ΠΑΟΚ έκανε τη φιέστα, είχαν τον Μπρέλεβιτς, μαλάκα. Να τρελαθείς δηλαδή. Εντάξει. Τι εντάξει ρε. Έχεις τον Μπρέλεβιτς, τον τίγρη του μπάσκετ και τον φέρεις τη μέρα που παίρνεις το κύπελο στο ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα. Τι να σου πω τώρα. Αυτή ήταν η επιλογή. Ξέρω. Μπορεί οι άλλοι να θέλανε να είναι στη φιέστα, ρε Γιώργο, ξέρεις. Έλα ρε τώρα. Να έχουν καλές. Έλα ρε τώρα. Δεν τον Μπρέλεβιτς τον φέρεις να μιλήσεις για τον μπάσκετ. Μου τον έβαλες εκείνη τη μέρα τον άνθρωπο. Να μην ξέρει τι να πει. Και τι μεγάλος ο λαός του ΠΑΟΚ και τρίχες κατσαρές. Βουνό είναι το δίκαιο σου, αλλά τι να σου πω. Δηλαδή, άντε καλό ταξίδι να έχεις, αποστολία κάτι χαλιά έχεις εκεί πέρα. Να περάσετε πολύ 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 όμορφα. Γεια σου Νικολάκη μου, γεια σου αγόρι μου. Εκεί έλα κοριτσάκι Άμστερνταμ. Μου. Πού θα πάνε, στην Ολλανδία ή πες στο Άμστερνταμ.
στο Άμστερνταμ είναι στην Ολλανδία. Είναι δύο τα μεγάλα. Στο Ρότερνταμ είναι. Ρότερνταμ. Ρότερνταμ θα πάει. Α, Ρότερνταμ. Μου είπε. Εκεί έχει, θα γνωρίσει αυτά τα, πώς τα λένε, τα σοπ, τα αυτά που πας και παίρνεις και τη coffee. Βγάζεις. Κόφι. Πήγες και εκεί. Έχω στην Μπούρις εκεί. Πέρυσι πήγα εκεί. Α, δεν πιστεύω. Φέτος πήγε ένας φίλος από το Πανεπιστήμιο. Έχουν εκεί... Μία εβδομάδα εκπαίδευση για στατιστικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Θέλω να περάσει ωραία. Μου λέει όλη μέρα στο πανεπιστήμιο θα είμαι. Το βράδυ του λέω που θα είσαι. Α. Λέω, το βράδυ μπορώ να είμαι όπου θέλω. Ωραία. Λοιπόν, ρίξα χαλιά. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά, συνέπεια και αξιοπιστία. Πού αλλού. CFD Carpets, ο κύριος Κολοκυθάς. Καλείτε στο τηλέφωνο 2310-762-164 και κλείνετε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμα από τον χώρο σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. 2-31-0-287-888. Θα πάμε να ψηφίσουμε. Δεν θα πάμε, εννοείται. Θα τραβηχτεί σε. Εννοείται. Σε Κοζάνη. Δεν έχω χάσει εκλογική αναμέτρηση για εκλογική αναμέτρηση. Για ψηφίσουμε, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Είμαστε σε αυτούς τους αναποφάσεις τους που περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Ρε παιδί μου, εγώ έχω. Εγώ, όπως ξέρεις, πάντα δεν ψηφίζω κόμματα. Ναι. Ψηφίζω ανθρώπους. Έτσι πρέπει. Έχει καλά παιδιά. Ναι, έχει, έχει, έχει. Έχει καλά παιδιά. Θα πούμε 2-3 κουβέντες. Δεν θα πούμε, δεν μπορούμε να πάρε πούμε. Πάρε τη γραμμή. Θα πάρω τη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε μου. Μαζί μιλάμε, έτσι. Βεβαίως. Ναι, λίγο το ράδιο. Απλά χαμηλώστε λίγο το ράδιο. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Όσον αφορά για το κανάλι, το Open, του θεωρητικά κανάλι του ΠΑΟΚ, ξέσαι. Όχι θεωρητικά. Κάλλιστα θα μπορούσε στη θέση του παρουσιαστή του Ντέμι του Νικολαίδη να έχει ένα ΠΑΟΚ, παράδειγμα, λέω στην τύχη ένα όνομα, το Μιχάλη το Λεωτιάδη. Κάλλιστα θα μπορούσε να έχει απέναντί του, σαν συνομιλητή, στη θέση του Κατσουράνη, α, είχε ας πούμε ένα σαν τον Παύλο Γκαρσία, ας πούμε, ή σαν τον Αντώνη τον Μαυρέα, ας πούμε, ή σαν τον Στέφανο τον Μπορμπόκη, ας πούμε. Είναι πάντως... είναι... Ορίστε. Ή ένα δημοσιογράφο που να μπορεί αγριά άνθρωποι είναι αυτοί που να το υπηρετήσει διαφορετικά. Ένα δημοσιογράφο ναι. Που... Αυτή νομίζω, κύριε μου, το όνομά σας στο μικρό, αν επιτρέπετε. Γιάννης. Κύριε Γιάννη μου, αυτή πρώτα-πρώτα ο Μιχάλης ο Λεοντιάδης είναι προσωπικός μου φίλος. Και είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαν σίγουρα να κάνουν μια οπαδική εκπομπή για τα θέματα του ΠΑΟΚ, για τα παλιά, με βετεράνους, όπως και ο Μαυρέας. Δηλαδή είναι από τα καλά παιδιά τα αγαπητά που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά σε πω, μια κύριε εκπομπή Γιώργο, που έχει ότι... πανελλήνιο... Αυτό δεν νομίζω ότι... Θέλω να πω ότι από θέμα δημοσιογραφικής εμπειρίας και παρουσιαστή, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα υπολοιπόταν ένας Λεοντιάδης από τον Αντέμι Νικολαίδη. Ούτε από θέμα παρουσιαστικού και ιστορίας στο ποδόσφαιρο θα υπολοιπόταν ένας Παύλο Γκαρσία από έναν Κατσουράνη, ας πούμε. Εντάξει, ένας Αντώνης Μαυρέας που είπα, μιλάω για ακρεφνείς, ας πούμε, ανθρώπους που κόβουν φλέβες για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεδομένου αποτελεί πάντως ότι θα πρέπει να σκεφτούν καλά το σχεδιασμό για την καινούργια χρονιά, με πρόσωπα που μπορούν να το υπηρετήσουν διαφορετικά, έτσι. Που ικανοποιούν τον κόσμο που παρακολουθεί, όποιας ομάδας ναι. Και αν είναι, γιατί δεν είναι δυνατόν όντως να παρακολουθεί ένας ΠΑΟΚΣΙ στο Open. Και, ένα και να εκνευρίζεται ή να θυμώνει με αυτά που ακούει σε ένα και τέτοιο ναι. Και ένα συλλογισμό θέλω να μοιραστώ μαζί σας, κύριε Συρίγο. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ένα συλλογισμό θέλω να μοιραστώ μαζί σας και να μου πείτε την άποψή σας επ' αυτού. Θα μπορούσε ποτέ να φανταστείτε να έστεινε ένα κανάλι στην τηλεόραση ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, το οποίο να το επάνδρωνε από καθαρά αντιολυμπιακούς και ούτε έναν μέσα ίχνος για ίχνος, έτσι δειγματικά δηλαδή φίλο του Ολυμπιακού. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό δεν είναι το προσωνυμίο σας, κύριε μου? Χρυσόστομος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ποια είναι η άποψή σας? Ότι είσαι Χρυσόστομος, τι άλλο να σου πω, έφυγες κιόλας. Οι τρεις μεγίες τυφεστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, ποιοι ήταν? Ήτανε ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Χρυσόστομος ο Ιωάννης. Ο Χρυσόστομος. Χρυσόστομος, τον άκουσες τι είπε? Δηλαδή θα κάνει ο Μαρινάκης μια δικό του κανάλι, θα βγάλει αθλητική εκπομπή και θα έχει
τον Ορφανό και τον Κούλη Αποστολίδη, δηλαδή. Σίγουρα υπήρχε κάποια λογική τώρα γεφύρωση. Ζαγοράκι. Εντάξει. Ζαγοράκι, φίλοι, ρε. Σου λέει, άστο, πάρε, το ξέρω. Σου λέει, ο άνθρωπος το ξέρει. Πάρε αυτόν και αυτόν. Αυτόν και αυτόν τώρα δεν γίνεται, ρε φίλε. Θα βάλεις εκεί ουδέτερους. Είπαμε για τη Βραχάλη. Η κοπελίτσα νομίζω εντάξει, ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες από αυτήν. Αλλά δεν είναι και η κακιά. Όχι, όχι. Εγώ μένα το μόνο που με ξένησε είχα την αίσθηση ότι είχε έτσι ένα συνέστημα πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα περισσότερο. Εντάξει, ούτε κρίνω την εκεί, αξία της, ούτε είμαι και υπεύθυνη ήταν... γι' αυτό. Και οι άλλοι δύο, όπως τους λένε εκεί πέρα, μια χαρά δημοσιογράφη, ειδικά ο Σπυρόπουλος είναι εξαιρετικός. Αλλά άμα θέλει σχολιαστή για κάθε ομάδα, ναι, να πάρει τον Ντέμι, θέλει τον βάλτο σε μια γωνιά εκεί πέρα. Όταν μιλάνε για την ΑΕΚ, να λέει και αυτός. Ή να βάλει τον Τζιάρτα, ή βάλει ένα πιο παλιό. Ή μοίρασε τέλος πάντων το παιχνίδι, τουλάχιστον ισόπεδο. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δυο σας. Γεια σας. Ο κύριος Φιλάρετος. Βέβαια, καταλαβαίνω τη χρειά του. Έχει. Τη χρειά της φωνής. Έχει για το κανάλι σίγουρα ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Δεν τα έχει βρει. Φύγανε κάποιοι, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Όταν θα βρει τα πατήματά του, πιστεύω κάτι θα γίνει. Μακάρι να τα βρει. Εγώ είπα ότι άμα δεν φέρει το κανάλι στη Βόρεια Ελλάδα, να τα βάλει εδώ τις βάσεις του, εδώ είναι το φρουριό του, εδώ είναι η δύναμή του. Εκεί κάτω που πήγε θα τον ξεσκίσουν όπως τον έχουν ξεσκίσει μια κατοστάρα, μέσα σε ένα χρόνο τον φάγανε. Πάντως το όπως έχει τώρα και η μετακόμιση δεν είναι εύκολη. Αλλά θέλω να πω για το γήπεδο, επειδή... αυτό το θέμα δεν μπορεί να συζητιέται για ένα λόγο. Ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή και ήδη έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Βεβαίως. Πέρασε από το Δήμο, εγκρίθηκε, πέρασε από τη Βουλή, εγκρίθηκε και τώρα ξεκινάμε με το βασικό πλάνο που έχει να κάνει με το, όπως λέει και ο Σιμίτης, το μακέτο. Θα γίνει λοιπόν το μακέτο. Ολόκληρο πλέον το γήπεδο, μέχρι τώρα οι προδιαγραφές δεν υπήρχαν, τώρα υπάρχουν. Τι θα δοθεί, πώς θα δοθεί, τα πάντα. Όλες οι λεπτομέρειες είναι εγκεκριμένες. Και μορφοποιώντας πια αυτά που έχουμε σαν κανόνες, θα δημιουργήσουμε αυτό που είναι να γίνει. Ως προς την αρχαιολογία και τα υπόλοιπα, το ρίσκο πάντα θα υπάρχει. Για μένα, εντάξει. Ήταν ένα δίλημα αν θα έπρεπε να γίνει όχι, αλλά το μόνο μέρος που θα μπορούσε να γίνει είναι εκτός Θεσσαλονίκης, όχι σε οποιοδήποτε στρατόπεδο. Τώρα γιατί... νομίζω ότι αναγνωνόμαστε σε πράγματα τα οποία εδώ, το γήπεδο γίνεται στην Τούμπα, τέλος. Έτσι ακριβώς. Έλειξε τώρα, τι μαζί, πήρε ο Νίκος κανείς. Τώρα, πέρασε από τον περιφερειακό, δεν τον άρεσε και το γήπεδο θα γίνει στην Τούμπα, τελείωσε. Τα επόμενα 50 χρόνια θα γίνει και μετρό που θα πηγαίνει εκεί πέρα. Θα γίνει έχει, και... έχει προβλεφθεί για μετρό, έχουν έτσι. Προβλεφθεί πολλά πράγματα. Εκεί εμένα το κάνουμε, μου αρέσει ότι θα, η Τούμπα θα πάρει μια, θα έχει μια όαση, αθλητική όαση. Ο κόσμος, η κοινωνία της Τούμπας θα μπορεί να αθλείται. Είναι πολύ πολύ σημαντικό έργο. Πιστεύω ότι είναι και κοινωνικό ταυτόχρονα. Και κάποια ώρα θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί της Φιλαδέλφειας το γήπεδο δεν θα είναι ίδιο. Της Φιλαδέλφειας είναι ένα καθαρός αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν θα έχει τίποτα άλλο. Είναι πολύ πιο στενάχωρο το μέρος, πιο στριμωγμένο. Εδώ πέρα έχουν να κάνουν και κάποια άλλα θεματάκια και μακάρι να ολοκληρωθεί και να δούμε ένα πραγματικά... Ας τον Κούλη, από εδώ και πέρα μην τυχόν Κούλη φέρεις προβλήματα. Το γήπεδο πρέπει να γίνει τώρα που τον έχουμε σωστό τον άνθρωπο, έτσι είναι. Γεωργέ, ο Κούλης θα φέρει εμπόδια γιατί έχει να κάνει με το Μαρινάκι. Είναι ξεκάθαρο το θέμα, αλλά φέρει. Ό,τι εμπόδια και να φέρει, όταν ο άλλος έχει τη δύναμη του χρήματος, δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο. Το πολύ πολύ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, τίποτα άλλο. Καμία καθυστέρηση, είχαμε εδώ πέρα του κόσμου τους βουλευτές που περάσαν και υπουργούς, είχαμε εδώ πέρα το Σταμάτη, ο οποίος έχει και δύναμη, είναι και δεξιχέρι του... Του Σαμαρά, εγώ λέει θα τα πάρω τα χαρτιά και θα τα τρέξω. Είχαμε τη Σύνθια τη Σάπικα, η οποία το κορίτσι αυτό είναι δικό μας εδώ Σαλονικιά, ο άντρας της ΠΑΟΞΙΣ,
Μη σας νοιάζει κύριε Συρίγο, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί να μην την ακούσω. Όταν ο αρχηγός όμως βγαίνει στη Βουλή και λέει για το μέγα σκάνδαλο που πλήρωσε μόνο 11 εκατομμύρια, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Ένα σκάνδαλο το οποίο ξεκίνησε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο όταν έχεις να κάνεις με όλο τον πληθυσμό της Ελλάδος, έχεις να κάνεις με ένα μέτρο που βοηθάει και την χώρα, γιατί πληρώνει κάποιος ό,τι χρωστάει και ταυτόχρονα του αφαιρούνται τι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Ξέρω κύριε Φιλάρετε, άκουσε με κάτι. Έζησα στην Αθήνα την αγωνία του Σαμαρά, γιατί ήμουν δίπλα από άνθρωπο που μιλούσε συνέχεια μαζί του. Μάλιστα ο Σαμαράς πριν από 10 μέρες που ήταν στη Θεσσαλονίκη ζήτησε να με δει και φάγαμε και μαζί. Μαζί με 3-4 άλλους ανθρώπους. Ο Σαμαράς είχε το πρόβλημα ότι ενδιαφερόταν για τη ΣΕΚΑΠ, μια μεγάλη τουρκική καπνοβιομηχανία, και δεν ήθελε να τους αφήσει να βάλουν μέσα στο... μέσα στην Ξάνθη, εκεί που ήταν το εργοστάσιο, να μπει τουρκικός δάχτυλος. Προσπάθησε να βρει κάποιον να ασχοληθεί, από την Αθήνα δεχόθηκε κανείς. Και εκεί έγινε η πρόταση στον Ιβάντο Σαββίδη. Αυτάκιας, γιατί έχω πολλούς αυτάκιες μέσα στο Μακεδονία Παλάς, φίλους, γιατί επί πάρα πολλά χρόνια ήμουν στο Μακεδονία Παλάς εκεί και έμενα και μπας περιπτώσει. Όλα τα ραντεβού μου εκεί γινόταν, έχω πολλούς φίλους. Άκουσε τον Γιώργο τον Σαββίδη να λέει, να πιέζει τον πατέρα του, ρε πατέρα, να την πάρουμε αυτή τη βιομηχανία, αφού σου λέει και ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, πάρτε να την πάρουμε. Και πήρανε τη ΣΕΚΑΠ ξέροντας ότι υπάρχει αυτό το πρόστιμο το οποίο είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενοι από αυτόν, οι οποίοι ήταν και κρατικοί υπάλληλοι. Ναι, από την τράπεζα την αγροτική. Ούτε καν ήταν επενδυτές. Ναι. Με την υπόσχεση ότι μη σε νοιάζει, πάρτο και εμείς αυτό εδώ πέρα θα το περάσουμε από τα δικαστήρια αυτά που χρειάζονται και θα το βοηθήσουμε το θέμα. Το παίρνει ο Ιβάνος Σαββίδης, το εργοστάσιο, το εξυγχρονίζει και πάνω που αρχίζει και δουλεύει και κάνει τις προσλήψεις και αγοράζει και δίνει και λεφτά στους παραγωγούς να βγάζουν τον καπνό, που βγάζει τον καλύτερο καπνό του κόσμου, Ξάνθη. Πέφτει η κυβέρνηση, αναλαμβάνει ο Τσίπρας και οι καινούργοι ορμάνε πάνω στο Σαββίδη να πληρώσει το πρόστιμο. Μέχρι που φτάνει στα αυτιά του Τσίπρα και του λέει ο Τσίπρας, μη σε νοιάζει, εδώ είμαι εγώ. Δεν θα το πληρώσει το πρόστιμο. Συνέχισε να δουλεύει στο εργοστάσιο. Και έγινε εκεί πέρα το δικαστήριο, βγήκε αθώος ο άνθρωπος ότι δεν είναι το πρόβλημα, το έχουν κάνει άλλοι. Και έτσι το εργοστάσιο αυτό προόδευσε και μάλιστα το έχουν αγοράσει οι Άπωνες τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, το μεγάλο έτσι ερώτημα, είναι το ιστορικό. Έτσι, και μάλιστα υπάρχει και ένα άλλο τραγικό για οποιοδήποτε. Είναι στα παγκόσμια χρονικά. Αυτοί οι οποίοι κυνηγήθηκαν και δικαστικά για λαθρεμπόριο, το πρόστιμο το έβαλε η εφορία για λαθρεμπόριο ή το έβαλε το ταλονίο, δεν ξέρω, για λαθρεμπόριο. Το δικαστήριο βγάζει αθώους αυτούς που ουσιαστικά κυνηγήθηκαν και το πρόστιμο παραμένει. Μπορείς να μου πεις, όταν δεν υπάρχει κανείς για λαθρεμπόριο να διώκεται, πώς μπορεί να παραμείνει το πρόστιμο για λαθρεμπόριο? Αυτή είναι η Ελλάδα ρε φίλε. Αυτό δεν μπορεί κανείς στα χρονικά να το καταλάβει. Αν το καταλαβαίνω λέει. Και το αστείο το δεύτερο είναι ότι όταν μπήκε μέσα ο Σαββίδης του λέγανε δεν μας ενδιαφέρει ποιος το έκανε, εσύ είσαι τώρα πρόεδρος της εταιρείας, πλήρωσέ το. Τώρα που ήρθαν οι Ιάπωνες δεν λένε ότι τους χαρίστηκε στους Ιάπωνες γιατί αυτοί θα έπρεπε να το πληρώσουν, όπως έλεγαν πριν για το Σαββίδη. Πάλι λέει για το Σαββίδη. Λένε για το Σαββίδη. Ναι. Γεια και χαρά. Γεια σου κύριε Φιλάρε, τα αποστολία. Γεια σας, πάμε στην επόμενη γραμμή. Και τέλος. Και τέλος για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δύο. Πολύ γρήγορα στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, με νότια εδώ πέρα. Αυτός είναι. Να τα δώσει. Να τα δώσει. Δώσ' τα αγόρια. Λοιπόν, δεν ακούσω... θα δώσω και πολύ. Λοιπόν, θα μια πω ψηλή. Πραγματάκια. Τώρα, μια και που πιάσατε το θέμα με το Σαββίδη, ο Σαββίδης είναι πιο ξεκάθαρος επιχειρηματίας που σου λέει θα πάρω αυτό
αλλά δεν θα πληρώσει τα προστήματα. Αλλά θα πληρώσει το πρωτογενές χρέος. Τουλάχιστον αυτός είναι ξεκάθαρος και πληρώνει το πρωτογενές χρέος. Έτσι. Και δεν πληρώνει τα χρέη, τα παραπάνησια. 3,5 εκατομμύρια χρέη είχε η ΣΕΚΑΤ, τα οποία τα πλήρωσε ο άνθρωπος. Εκεί ήθελα να του βάλουν και το πρόστιμο. Ήθελα να πληρώσει το πρόστιμο. Μας ξεκαθαρίσει από την αρχή. Εγώ, παιδιά, την παίρνω την επιχείρηση, αλλά τους στόχους και τα παροτόκια δεν τα πληρώνω. Το πρωτογενές χρέος το πληρώνω. Μετά, αφού την παίρνει, μετά βγαίνουν. Να, Κύπριδες, Μύπριδες, δεν ξέρω εγώ, αντιπολίτευση, πολίτευση, και γιατί δεν πλήρωσε. Καλά, άρεσε. Αφού σας ξεκαθάρισε και τουλάχιστον αυτός είχε τη μάγκια και πληρώνει το πρωτογενές. Τα πλήρωσε ο άνθρωπος τώρα. Οι άλλοι δεν πληρώνουν ούτε το πρωτογενές χρέος. Οι άλλοι θέλουν τζαμπαντάν. Και επειδή, Γιώργο, μάθανε αυτοί στο τζαμπαντάν, τους χαλάει ο Σαββίδης στην πιάτα. Σου λέει τώρα τι μας βάζεις και μας βάζεις σε τέτοια μπερδέματα και απληρώνουμε και πρωτογενός χρέος. Εμείς δεν πληρώναμε τίποτα. Ωραία, θέλω να πάρω τις άδειες της τηλεόρασης με 5 εκατομμύρια και μπήκε αυτός και την πήγε στα 50 τώρα. Πρε τίποτα τώρα, έχω τρελαθεί αυτοί με το Σαββίδη. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Μενώτη μου. Ξέρεις πόσο πλήρωνε ο Δασκαλαντωνάκης ενίκιο στο Μακεδονία Παλάς? Πόσο? 500.000 το χρόνο. 500.000 το χρόνο. Το χρόνο. Ξέρεις πόσο πληρώνει ο Σαββίδης? 1 εκατομμύριο το μήνα. 1 εκατομμύριο, για φαντάζομαι. Το μήνα! Έτσι, ο Σαββίδης σου χάλασε την πιάτσα. Έτσι, του λέει, χάλασε την έτσι εγώ τώρα. Τι ανακατεύεσαι εσύ? Αυτοί τρώγα και πίνα τζάμπα και το πέσανε μάγκες. Και ο Σαββίδης, επειδή τώρα τους λέει εγώ μάγκες, το πρωτογενές χρέος, ό,τι χρέος είναι το πληρώνω, δεν πληρώνω τα παραπαρίσια τα δικά σας που χρεώσατε. Και έχουν τρελαθεί αυτοί, όπως και με τη ΣΕΚΑΠ, όπως και με ποιο άλλο, δεν ξέρω εγώ τι, με το γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ πέρα δεν βλέπεις, η ΑΕΚ με δικά μου λεφτά χτίζει γήπεδο. Και ο Σαββίδης σου λέει, με δικά μου λεφτά θα το χτυπήσω, θα χτίσω το δικό μου γήπεδο, και ζορίζονται, σου λέει, τι μας κάνει τώρα αυτός, ρε παιδί μου? Εμείς πάθαμε στο τζάμπα και στη Λαμογιά και όλα να τα κάνουμε. Έχουν τρελαθεί αυτοί με το Σαββίδη. Αλλά δεν πειράζει, θα το συνηθίσουν, όπως ξεκίνησε φέτος η χρονιά με τον Ντάμπλ και δεν πήρε τίποτα η Αθήνα για πρώτη φορά, για τρίτη φορά είναι στην ιστορία της. Που δεν έχει πάρει τίποτα η Αθήνα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί και αυτό το έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ και τους τα πήρε όλα. Τα έκανε στα χέρια τους και τους έκανε μάμο Σαββίδης. Μάμ, κακά και να. Γεια σου, αύριο πάλι. Γεια σου, ορίστε η τελευταία. Έλα, Αποστολίτσα. Πάμε. Πάμε, καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Από Αθήνα πένω, Γιώργος ΠΑΟΚ. Καλά, είσαστε? Τα εκτός έδρας αυτά τα ασπρόμαυρα στοιχεία πολύ μου αρέσουν. Χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ ήθελα να προσθέσω, κύριε Συρίγο, μ' ακούτε? Βεβαίως. Ότι σε αυτό που αναφέρατε για τη ΣΕΚΑΠ, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είχε μπει πρόστιμο όταν το αγόρασε ο Σαββίδης. Υπήρχε εγγραφή στα βιβλία, τελωνιακή παράβαση, χωρίς να μπει πρόστιμο. Δεν αναγραφόταν πρόστιμο. Εκ των υστέρων μπήκε. Ναι, γραφόταν τη τελωνιακή παράβαση. Και τίποτα άλλο, ότι πιάστηκαν τη λογική, τίποτα άλλο. Βέβαια ήταν γνωστό ότι τους πιάσανε καράβι με λαθρεμπόριο. Και εδώ είναι πώς γίνεται μια κρατική επιχείρηση να κάνει λαθρεμπόριο. Ας τους κλείσουν αμέσως. Λοιπόν, τι φταίει το εργοστάσιο, κύριε Γαζόμενο? Μισό λεπτό. Να ήταν ιδιώτης, να το καταλάβω, για να φοροδιαφύγει, να μην πληρώσει ΦΠΑ. Και δεν φορτώθηκαν καπνά. Φύγανε από, στο καράβι από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Κρατικό λιμάνι. Έφυγε χωρίς δηλαδή παραστατικά. Εδώ ήταν μεγάλη η ιστορία. Πήγα να κάνουν χεριά ολόκληρο, καράβι, ναι, τσιγάρα, πάνω. Πώς φορτώνονται αυτά και πού πήγε? Και τους έπιασε το τελωνείο της Εύβοιας, όπως ταξίδευε. Φαίνεται αυτή δεν ήταν ειδοποιημένη. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα ήταν τι? Νομίζω ότι το πρόστιμο, χάλασε το καράβι και έγινε αλλιώς. Ναι, το πρόστιμο μπήκε. Το ποσό, ενώ συνέβησαν όλα αυτά, πολύ σωστά τα είπατε, έτσι συνέβησαν και μάλιστα πίεσε πάρα πολύ ο Γιώργος ο Σαββίδης. Ο Γιώργος ο Σαββίδης, βεβαίως. Πάρα πολύ. Μου το είπανε παιδιά που ακούσανε να... Και όταν ρωτήθηκαν τι είναι τελωνική, λένε δεν υπάρχει θέμα, λένε τελωνική, μπορεί να ήταν και 1000 ευρώ και 2000 ευρώ. Έτσι στα ψηλά πέρασε. Μάλιστα. Στα ψηλά πέρασε. Λοιπόν, γιατί δεν είχε γραφεί πουθενά ότι πιαστήκανε καράβια και όλα αυτά. Λοιπόν, και τι έγινε? Με επικυβερνήσεως λοιπόν μετά του Σαμαρά, ενώ το σμπρώξανε και το πήρε, τότε μπήκε το πρόστιμο με προσαυξήσεις αναδρομικά. Τότε, δηλαδή, πιστοποιήθηκε το ποσό. Και εκεί έγινε η τρέλα. Και βέβαια μετά είπανε ότι αυτά θα τα περάσουμε με ρύθμιση και θα τα σβήσουμε. Το οποίο δεν τα σβήνανε, δεν τα περνούσανε με ρύθμιση.
Λοιπόν, φαίνεται ήθελαν να τον ελέγχουν. Γι' αυτό και βάλανε αυτό το πρόστιμο. Άτριβες. Με προσαυξήσεις. Θέλαν τον ελέγχουν. Τώρα που πουλήθηκε, ήταν καταγεγραμμένο το πρόστιμο. Δεν πουλήθηκε με πρόστιμο. Αλλά το σβήσαν όμως τώρα. Τώρα πέρασαν σβήσανε, με την κυρίθμιση και το σβήσανε. Και καλά κάνανε. Είναι και προσέξτε και το ψηφίσανε και το ψηφίσαν όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία ποριότανε. Αποστολή αυτό. Και το περάσανε στα ψηλά. Διότι απλά θα έκλεινε αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στην Αθήνα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Θα πάμε στα μπάνια ή θα πάμε να ψηφίσουμε για τα παιδιά μας, για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας, για την Ελλάδα μας. Θα ψηφίσουμε, δεν το συζητάμε. Θα πάμε να ψηφίσουμε. Δεν ψηφίζουμε κόμματα. Ψηφίζουμε πρόσωπα. Πρόσωπα ψηφίζουμε. Έχω δίδυμα να σου δώσω. Έχεις και μια γραμμή. Πρώτα θα πάρω τη γραμμή. Καλησπέρα. Αμάρε, αποστολή. Εννοείται, δεν θα περιμένουν οι φίλοι μας. Γεια σας. Γεια σας, κυρία μου, από πού μας ακούτε? Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, αποστολή. Γεια σας, κύριε Κώστα. Πώς περνάτε στην. Μαγευτική Κατερίνη, να είστε καλά, καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, κύριε? Υποφέρουμε από τη ζέστη. Πάνε στον Όλυμπο, πάνε, ωραία. Τι κάθεσαι. Τεμπέλη, άμα ήταν να παίζει κανένας πιερικός, θα πήγαινες. Γελάς. Λοιπόν. Θέλω να σχολιάσουμε. Ναι, ακούω. Εκλογές έχουμε με την αποστολία δίδυμα. Τι δίδυμα? Δίδυμα, τρίδυμα. Έχω ρε παιδί μου, παραδείγματος χάρη στο Βαρουφάκη. Ποιο θα ψηφίσουμε? Βαρουφάκη. Ναι. Δέσποινα Παθιάκη έχω. Σημικό. Ο γιος της κάνει παρέα με την κόρη μου στην Κύπρο. Πάω Ξάκη Γνήσιο. Του βάλουμε ένα ψήφο αυτό να. Τη θεωρία της χαμένης ψήφου τη γνωρίζει? Τη γνωρίζω ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα αν έχω πάρει απόφαση να ψηφίσω Βαρουφάκη, το ρίξω στην κυρία Δέσποινα. Βελόπουλο έχω τον Κωστάκη τον Χίτα και τον Απόστολο τον Αβδελά. Δύο καλά. Ο Βελόπουλος λίγο μας αμπέρδεψε. Στα αμπέρδεψε, πάει και ο Βελόπουλος. Δεν μας αμπέρδεψε. ΣΥΡΙΖΑ, έχω Ζουράρι και έχω και Νοτοπούλου που είμαι ερωτευμένος μαζί της. Καλά. Τι βάλω την Νοτοπούλου και το Ζουράρι αν σταυρώ. Μεταξύ Ζουράρι και Νοτοπούλου προτιμότερη είναι η Νοτοπούλου. 100%. Παίρνω ένα φτιάρι και το θάβω ζωντανό του. Ζουράρι να φωνάζει από μέσα από ίδια. Παίρνω Νοτοπούλου και πάω μια ολιγοήμερη κοντινή εκδρομή. Μέχρι τα Μουδανιά. Πολύ μακριά. Φλογητά. Α, εντάξει. Καλά δεν είναι να την πάω στα Φλογητά? Γιατί δεν την πας στην Καλλικράτεια καλύτερα? Έχω άλλη για την Καλλικράτεια. Έχω τον Κυριάκο στο Πασόκ. Κινάλ. Κινάλ είναι. Ναι, και είμαι αλλαγής. Κατεβαίνει κι αυτός. Κυριάκος, ναι βέβαια. Εξού και πάει. Κατεβαίνει υποψήφιος. Ναι. Ο Κυριάκος. Εγώ την υπόπτη γεννηματά της συμπαθώ. Μια χαρά είναι για το κοινά. Την κίνηση αυτή που έκανε με τον Βενιζέλο πώς τη βρήκατε? Ρε φίλε, θα ψηφίσω Βενιζέλο τώρα. Τον Βενιζέλο τον έβγαλε. Ναι, αυτό λέω. Πώς κρίνετε αυτή τη κίνηση και την απόφαση? Το Βενιζέλο. Ρίσκο την βλέπω. Ρίσκο, ρίσκο. Ναι, ναι. Ρίσκο αλλά σωστή. Ρίσκο αλλά σωστή. Το φάμε ρε τον Ευάγγελο. Είναι ο εμπολές αμαρτίες πεσών άνδρας. Οπότε Κυριάκο, όχι Βαγγέλη Ευάγγελο Βενιζέλο το Σίτσα. Οπωσδήποτε. Νέα Δημοκρατία τι θα ρίξεις? Έχουμε εδώ πέρα μία υποψήφια. Υποψήφια. Με πολλά τυπικά προσόντα. Λοιπόν. Και έναν υποψήφιο με τον οποίο γνωρίζω τον πατέρα. Πόσους ψηφίζετε εκεί? Του οποίου γνωρίζω τον πατέρα. Εντάξει, το άκουσα σιγά τον μπαμπά του τώρα που γνωρίζεις. Τόσους μπαμπάδες που γνωρίζεις δεν θα τους ψηφίσεις όμως. Πώς λες εσύ ψηφίζω πρόσωπα? Καλό πρόσωπο είναι αυτός. Τι δουλειά κάνει?
Κόλλησε κανένας ή μόνο τεμπέλης είναι. Όχι, δεν είναι τεμπέλης. Τι δουλειά κάνει. Δεν είναι τεμπέλης. Δεν ξέρεις. Τον βλέπω βασισμένο. Δεν είναι τεμπέλης. Είναι καθηγητής. Έχω τους ανθρώπους που φιλοξένησα από τη Νέα Δημοκρατία. Έχω ναι. Σταμάτη, ο οποίος είπε όποιος κουνηθεί για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, εγώ είμαι εδώ. Του ρίξω ένα ψήφο. Καλά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ρε παιδί μου. Τώρα, πώς λέει ο Φιλάριτος τώρα, ότι θα βάλει προς κόμματα ο Μητσοτάκης τώρα. Έλατε. Δεν το καταλαβαίνω. Α, ξέρεις ποια έχω. Σύνδια Σάπικα. Το αστέρι της Ερτρία. Τι ρίξω ένα ψήφο αυτή την αποστολή. Όμορφη. Ξύπνια. Δουλευταρού. Αυτή με ποιον κατεβαίνει, Γιώργο. Νομίζω με το... Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη. Ναι, Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει. Έχω Σιμόπουλο. Η άλλη Λατινοπούλου με ποιον κατεβαίνει, μια Λατινοπούλου. Την είχα εδώ πέρα μια μισή ώρα εκπομπή. Κάναμε. Μια μισή ώρα εκπομπή. Άλλη φορά δεν θα λείπω για τόσο χρονικό διάστημα, διότι έχει τα έρθει. Μαθαίνω εκ των υστέρων και έχει, με πιάνει τρόμο. Έχει έρθει με τεράστια συνοδεία. Κάναμε εκπληκτική συζήτηση, πανέξυπνη, δικηγόρος, τσακαλάκι. Πήρε πτυχίο. Ναι. Έχει τελειώσει. Δικηγόρο. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τένις. Τενίστρια. Τενίστρια και μαγκάκι. Από τα νέα τα πρόσωπα, ρε. Γιατί να μην τη ρίξω ένα ψήφο, πώς την είπαμε. Πώς την είπαμε. Λατινοπούλου. Ναι, γιατί βγήκε σε μια άλλη εκπομπή και... Μας κακολογούσε. Όχι, και, ζητούσε από τον παραγωγό. Ακούω τι λες εις βάρος μου, του είπε. Ξέρεις τι γίνεται. Και τελικά τι της είπε αυτός. Ε? Ο παραγωγός, τέλος πάντων. Τα μάσεις. Για όλους λέω, είπε παραγωγός. Καλά τα είπε. Διπλωμάτης. Είναι ένα δίδυμο. Δεν θα πούμε ονόματα ότι είναι ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος. Όχι. Όχι. Δεν τα λέμε αυτά. Ο οποίος Κόκκινος προσπαθεί... Λόγου χάρη τώρα και παραδείγματος χάρη. Λατινοπούλου και Λατινοπούλου. Και του έκανε χαβά ο άλλος και του λέει είσαι ερωτευμένος μαζί της και πρόσεξε για αυτά και η πιτσιρίκα παλιόγερε και τέτοια. Ναι. Και πήρε κουπέρα τηλέφωνο. Α, πήρε τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, Σάπικα, Λατινοπούλου, αλλά έχω Σιμόπουλο, είπε θα μου ξαναφτιάξει το δικητήριο. Ο μπαμπάς του παλιός Λαγαραγωρίτης. Του ρίξω ένα ψήφο το Σιμόπουλάκο. Αυτός ποιον κατεβαίνει πάλι. Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Έχουμε και, ένα... και το γιατρό, το Απόλλωνα, τον Κολυδάκη. Και αυτός, Αλφα Θεσσαλονίκης. Όποιος... Εσύ Γιώργο είσαι ευαισθητοποιημένος με τα μάρμαρα του διοικητηρίου. Πολύ κύριε Κώστα. Αυτά πρέπει να αποκατασταθούν. Όσοι περάσαν από εδώ, ο Βούλιας, ο Ψωμιάδης, ο Ορφανός, ο Ζέρβας, όσους είχα και τους φιλοξένησα όλους στην εκπομπή, όλοι είπανε θα βοηθήσουν. Άμα δεις μάρμαρο, να με αφοδεύσεις. Λοιπόν, γιατί το έγκλημα έγινε. Έγινε ρε φίλε, έγινε, έγινε. Έγινε. Κυριάκο, Κυριάκο έχω. Τον Αντώνη τον Γρέγο έχω, Χρυσή Αυγή. Μαθαίνω ότι ο Κυριάκος επιστρέφει Δημήτερος, είναι αλήθεια. Ο Κυριάκος ο Αλεξανδρέδης, ποιος Κυριάκος, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ο επικοινωνιολόγος. Πού να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα βγει βουλευτής αυτός. Αυτός θα βγει βουλευτής. Έχει τόσο ρεύμα. Δεν υπάρχει κανένας πιο άψηφης, τον Καστανίδη ή τον Μαγκριώτη. Αυτός είναι ρε το νέο αίμα. Αυτός με ποιον κατεβαίνει. Με το κλίν. Με ποιον να. Κατεβαίνει και ο Αντώνης. Πώς τον είναι ο πρώην χατμολίστας του ΠΑΟΚ. Σαουλίδης. Σαουλίδης. Ναι και αυτός είναι τα δύο δεύτερα. Και είναι πολύ δυνατός. Δεν κατάλαβα τον Κυριάκο με ποιον είπες ότι κατεβαίνει. Με το κλίν. Ποιο είναι αυτό. Το κοινάλ, το κοινάλ. Α, με το κοινάλ. Δεν σου βγάζει κάτι από κλίν, το θυμάσαι το κλίν. Λουζόσουρα ναι. Με κλίν. Ναι, πλένει πεντακάθαρα. Κωστάκι μου, θα τα πούμε αύριο τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχω αποστολίτσα εδώ πέρα. Άντε, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
Επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Τη γλιτώσατε, το τι θα ακούγατε. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, αλλά σας ακούμε λίγο μακριά. Λίγο βαθιά σας. Τώρα σας ακούτε πιο κοντά. Τώρα σας ακούμε σαν να είστε δίπλα μας. Όχι τόσο κοντά, και λίγο πιο μακριά. Βασικά ήθελα να πω ότι ο κύριος Κώστας είναι ο κορυφαίος ακροατής των ραδιοφώνων και του Λίμπερο βασικά. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να έχει το περιβραχιούνο του αρχηγού. Ένας παπάς και μισός είναι. Γιατί για μένα είπε την ατάκα της δεκαετίας όταν του στρίμωξε κάποιος από τη Γερμανία, ρε παιδί μου, του είπε ότι πήρες δύο πρωταθλήματα με ονοματεπώνυμο και καπάκι μετά βγήκε ο Ζουράρης και τον δικαίωσε. Δηλαδή. Για το αυτά που είπε ο Ζουράρης τώρα, μην τα αναπαράγουμε. Α, να τα αναπαράγεις κύριε Γιώργη, να τα αναπαράγεις. Όχι, δεν πειράζει. Είπε ότι αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ και οι ξένοι διαιτητές δεν πρόκειται να έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Το αμφισβητείς. Εντάξει μωρέ, τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι εν μέρει δικαίωσε τον κύριο Κώστα. Αλλά απλά εγώ θέλω να πω και κάτι, ότι το χθεσινό περιστατικό, ρε παιδί μου, ήταν συμφωνημένο, δηλαδή... Ποιο αδερφέ? Με την κυρία Λατινοπούλου, θα σου πω. Όπως όταν βγήκε ο Βούγια... Αυτό είναι πρόσφατο, χθες έγινε. Ναι, ρε παιδί. Πείτε μου, τώρα που ήρθε και εγώ Θεσσαλονίκη να μάθω. Κοίτα, καταρχήν όταν βγήκε ο Δήμαρχος ο Ζέρβας, μετά παραδέχτηκε ο Κωστής ότι ρε παιδί μου τον κάναμε διαφήμιση, τον πρωτομοντάραμε γιατί είχε πληρώσει ο άνθρωπος. Ναι. Τώρα εξής, ήταν κόλπα ας πούμε να τη, ότι και καλά την κράσαμε κτλ. Αλλά ουσιαστικά βγήκε γιατί κάνανε διαφήμιση. Έπεσαν μετά την παραδεχτή μου. Έπεσαν και εκεί. Ήταν, να ξέρεις. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτά. Μετά τη λέγανε ότι πρέπει να βοηθήσει τους 28χρονους στη γενιά σου να μην φύγουν στο εξωτερικό. Είδες γύρισμα που έκανε κουφάρα ο Ραπτόπουλος. Ναι. Είδες τριπλάρα η κουφάρα. Αυτό το παραδέχομαι το γύρισμα που λες γιατί νομίζω ότι άμα λέει πληρώσει ρε παιδί μου σε κάνουμε διαφήμιση. Με αμοιβή τον κάνει. Εγώ επειδή το είχα το παιδί αυτό μια μισή ώρα στο στούντιο. Μιλήσαμε πάρα πολύ. Στη θέση μου καθότανε. Στη θέση σου αποστολία και μάλιστα μου είπε κύριε Συρίου, μου λέει είτε βγω είτε δεν βγω, αν αυτή η θέση χειρέψει, ναι, ναι. Θέλω να έρθω να κάνουμε μαζί εκπομπές. Και τη λέω, το σούλι και αν προσκύνησε και αν τούρκεψε νικιάφα, η αποστολία δεν φεύγει από εδώ πέρα ή την να κοιτάζει πίσω της από αύριο το απόγευμα. Έλα. Ακούγεται ότι εμφανισιακά είναι εισάξια με την αποστολία, ότι είναι πολύ εμφανίσιμη η κυρία Λατινοπούλου. Πέφτει σύγκριση, κύριέ μου. Ναι, πέφτει σύγκριση. Επειδή είναι και 27 χρονών, 28 είναι νέα κοπέλα. Μήπως πέφτει σύγκριση και από αυτό το στούντιο, να ξέρω, να βγω τηλεφωνικό, ξέρω, τηλεφωνικό σε αύριο. Ο Γιώργος θα πει, ας πούμε, είναι εισάξια, γιατί λέω ότι είναι πολύ εμφανίσιμη. Και να θέλει να το ξέρω. Όχι, θα πω την αλήθεια. Είναι σαν τους αυτούς που... Είναι σαν. Ναι, παρακαλώ. Θα με αφήσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άλλο Ρεάλ Μαδρίτης, άλλο Ελπίς Νιγρίτης. Και οι δύο όμως είναι ποδοσφαιρικές ομάδες. Άμα πας ένα στην Νιγρίτη και πεις έχει ομάδα, ρε έχουμε θα σου πει. Ποια είναι η Ελπίδα Νιγρίτης. Υπάρχει κάτι διαφορά. Και πιο μεγάλη φίλη. Πιο μεγάλη. Είναι ένα συμπαθητικό. Καλά, ο Σκατζόχερος δεν παίζεται. Εγώ αναρωτιέμαι και ποιο λόγο η αποστολία δεν κατέβηκε και αυτή, ρε παιδί μου. Δεν κατεβαίνει ο καθένας, ας πούμε τώρα. Γιατί δηλαδή σου λέει και οι σπουδές. Επειδή κατεβαίνει ο καθένας, φίλε μου. Γιατί να πούμε. Δηλαδή, επειδή και όλος τον αθλητισμό μπορείς να προσφέρεις. Ποια Λατινοπούλη, τη αφήνει στο δρόμο. Στο λίγο δεν τα αφήνει. Έχει από εκεί πέρα από κοντά. Όχι, δεν την αφήνω. Την έχω δώσει τώρα ελευθέρας να κοιτάζει τις σοβαρές δουλειές τις οποίες έχει. Και η θέση της εδώ στο ραδιόφωνο την περιμένει πάντα δίπλα μου όταν νομίζει ότι έχει τον χρόνο κτλ. Αλλά όσον αφορά εξωτερική εμφάνιση. Άρα διαφορά λες, δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει. Για να λες εσύ επειδή είσαι έμπειρος, σε πιστεύω. Ωραία, αποστολή ένα βουνό τώρα. Και αυτό αγγλικό κοριτσάκι, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Αυτό είναι. Τώρα εντάξει, από τα μικρόφωνά μας τι θα ακουστεί. Όχι. Θα μας κατηγορήσουν εδώ για μεροληψία. Άκουσε λίγο. Απλά Γιώργο, να σου πω ένα τελευταίο, ρε παιδί, ότι θέλω και εσύ να παίζεις σε πιο πολύ Άρης όπως ο Ζαγόρας για να γίνεται χαμός στην εκπομπή σου. Δηλαδή, ξέρω ότι παίζεις και Άρη, αλλά επειδή... Τι ρε φίλε, όταν βγαίνουν Αριανοί, ευχαρίστως μιλάω μαζί τους. Ο Άρης είναι ένα αγαπητό σωματείο της Θεσσαλονίκης. Και εγώ δεν μισώ τον Άρη. Γιατί βλέπεις ότι ο Ζαγόρας σας έχει τεράστια επιτυχία γιατί πέσει ισότιμα Άρη και πάω και μάλιστα λέει και όλος ότι μακάρι και ο Ηρακλής να επιστρέψει
Αυτό και το λέω και εγώ. Εγώ, ο Ζαγόρας όμως είναι δημοσιογράφος και διευθυντής του Λίμπερο εδώ και του προγράμματος κτλ. Εγώ προσπαθώ, παρόλο που το κοινό είναι πολυπληθές, είναι παοξίδες, να φιλοξενώ και τους Αριανούς και ποτέ να μην έχω κάτι εναντίον του Άρη. Γιατί να σου πω κάτι, τον έχω και μέσα στο σπίτι μου τον Άρη. Η μισή μου οικογένεια είναι Άρης, είναι και η γυναίκα μου και η μικρή μου κόρη. Λοιπόν, με τον Ηρακλή τον αγαπάω τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή να σου πω κάτι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Αλλά δεν θα μπορούσε ο κύριος Σαββίδης από τη στιγμή κιόλας που έχει δώσει και τρεις παίκτες έτσι νεαρούς φέρελτη στο Βόλο. Να έδινε αφού στα 2,5 εκατομμύρια και να πάρει το ποιμή και να πέσει και ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία. Τι βρώμικος είσαι. Γιατί είσαι, δεν το λέω με πονηρό τρόπο. Και να είναι και ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία. Μα το Βόλο ήταν όλοι λένε ότι τον αγόρασε ο Σαββίδης. Έτσι λένε, εγώ δεν ξέρω. Ναι, γιατί να μην δώσει και το αφημί 2,5 εκατομμύρια να πει στην πρώτη κατηγορία. Αν το ζητήσουν, ρε φίλε, εγώ τι δουλειά έχω. Αν ο κύριος Σαββίδης, άμα το ζητήσουν, εγώ πιστεύω δεν θα είναι αρνητικός. Ξέρεις τι πόντιος είναι. Τι... Το κρατάει, φίλε. Δηλαδή, άλλοι λένε ότι τον αγόρασε μόνο και μόνο για να μην τον πάρει, λέει ο Ηρακλής. Λες, Έτσι λένε. Γιώργο. Ωραίος. Γιωργάρα, πώς πάει ο Άρης, τι γίνεται. Ο Άρης, φίλε, κοίτα να δεις, ήταν μεγάλη απώλεια τώρα του Σιώπη. Και επειδή ο Άρης δεν έχει ξαναβίδει, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα βρει εισάξιο. Πρέπει να έχει πολύ εντάξει τώρα, έχει τέτοιους παίκτες. Ένας καλός. Καλός μαροθωροδρόμος ήταν. Δεν, από μπάλα τώρα τον γκολ δεν είχε. Δεύτερο γύρο βγήκε λαχείος. Ήταν. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Θα είναι ο Άρης πολύ καλός εφέτος. Μακάρι να αυτός ο Σάσα που λένε να είναι ρε παιδί μου εισάξιος. Απλά ξέρεις τον αοφίλος ο Ραπτόπουλος που είναι και ατακαθόρος. Είπε λέει τώρα έχει ο Άρης τον Μπάσα. Έφερε και τον Σάσα Μπάσα. Περάστε κόσμο θα είναι πίσω. Κατάλαβε. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Μακάρι να είναι πίσω. Γεωργάρα τι θα ψηφίσεις ρε. Δεν ξέρω. Ό,τι πει η αποστολία να πούμε. Σκατζόγερε, δεν θα προτείνω εγώ κάτι συγκεκριμένο. Εγώ με αφορμή αυτό που ρώτησε ο φίλος προηγουμένως, πρέπει κάποια στιγμή να ευχαριστήσω όλους όσους με προσέγγισαν και με τίμησαν με την πρόταση να μετέχω στους σχηματισμούς τους, κεντρικά ή τοπικά. Αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι με γνώμονα ένα καλύτερο αύριο πραγματικά, γιατί ακούω ότι είναι νεαρός. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο φίλος που μας κάλεσε και μιλάμε τώρα μαζί του. Γεωργίες. Ναι. Εγώ μαζί τους αγόρα είμαστε να πούμε. Σειρές με τους αγόρα. Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας ακόμα. Χρειαζόμαστε μια Ελλάδα διαφορετική. Βγαίνοντας στο εξωτερικό βλέπεις άλλα πράγματα. Βλέπεις μια ανάπτυξη απίστευτη και θλίβες όταν γυρίζεις στη χώρα σου και βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε αποφασίστε με λογική, ψηφίστε. Έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Καθαρά πρόσωπα, καθαρά πρόσωπα. Καθαρίστε αυτούς που φέραν την Ελλάδα εδώ. Ψηφίστε νέα, έχει νέα παιδιά. Αυτούς όλους που λέω, εντάξει λέω και έκανα από τους μεγάλους, αλλά όλοι οι άλλοι είναι νέοι άνθρωποι. Αυτό που είπα για τη Νέα Δημοκρατία, το Σιμόπουλο, είπα τη Σάπικα, τη Λατινοπούλου, έχει τον Κυριάκο. Βγάζει ο παλιός μας ο εργοδότης εκεί, ο Ρίγας ο Φεραίος. Βγάζει ο ανιψιός του, ο Αλέξανδρος ο Φεραίος, ο Βαρουφάκη. Καλή επιτυχία και βγάζει ο Πανάκας, ο φίλος μου, ο Κωστάκης. Α, ναι. Βέβαια, ο Κωστάκης ο Χίτας. Ο Απόστολος ο Αυδελάς, βάζουν με το Τρελοβελόπουλο. Με λογική. Γεια σας. Εννοείται, φυσικά. Εννοείται ότι θα έρθει. Και πότε θα πάει ψηφίσει. Μετά, έχω πολλές ώρες μπροστά μου. Με λογική να ψηφίσετε. Αφήστε τα παράλογα και τα επιφανειακά. Αφάμε 5 λεπτά από το σταμάτο μου, ρελί. Και δεν τρώμε. Εγώ και μισή πρέπει να είμαι καλαμαριά. Δουλεύω. Ωστόσο, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε κύριε μου. Ο Παπατζής και η Ωραία. Ο Παπατζής και η Ωραία. Τι ωραίος είστε κύριε μου. Γιατί εγώ μου αρέσει πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός. Έχω αρχίσει να τον απολαμβάνω. Και της Παπατζούς. Πώς λένε η Ωραία και το Τέρας, η Όμορφη. Δεν έχουμε τέρατα εδώ. Παπάδες όμως έχουμε. Έχουμε και παπαδό παιδιά. Δεν με λέτε. Έλα ρε. Όλα καλά είναι αυτά που λέτε για τους νέους. Ναι. Να ψηφίσουμε κάποιον καλό, ένα νέο άτομο. Ναι, αλλά από πίσω ξέρεις ποιοι παραμονεύουν.
κάτι παλιές σειρές που είναι έτοιμη για υπουργεία. Έλατε. Ναι, αλλά πρόσεξε. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω για έναν υπουργό. Άμα θα βγάλεις, θα ψηφίσω να βουλευτεί. Άμα θα βγάλεις δυνατά τα νέα τα παιδιά με πολλούς ψήφους και καταποντιστούν οι παλιοί, δεν μπορεί, άσε που κούλες, δεν φεύγουν γιατί αυτοί, από δεν ό,τι φαίνεται από κανένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει. Εμείς δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει, όποιος και αν κερδίσει τον ευχόμαστε να πετύχει στο έργο. Ο Κοσμάκης έχει ανάγκη, η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή από όλα αυτά που γίνονται στα, με την Τουρκία και όλα με τα τρυπάνια και τα αυτά. Λοιπόν, η Ελλάδα μας έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση, έχει ανάγκη από ομόνοια, έτσι, από εξοπλισμό βεβαίως, διότι όλος ο κόσμος, εδώ είναι το μάτι τους. Από θέσεις εργασίας έχει ανάγκη όμως, όχι το 5-1 ξανά, να φεύγουν 5 να έρχεται ένας, από ένα δημόσιο που θα εξηγιανθεί, αλλά παρόλα αυτά θα δημιουργήσει ευκαιρίες σε παιδιά που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν πράγματα. Και υπάρχουν και εγώ βλέπω, ναι, εγώ βλέπω να τα λέμε κάθε όλα. Φορά που γίνονται εκλογές, κάθε φορά που γίνονται εκλογές, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Α, έκανε τέτοιο πράγμα, κουφάλα ο Μανολιός. Κινδυνεύουμε από γενικά από όλους. Έχουμε χάσει την μπάλα. Από πού μας ακούτε, κυρία μου? Να εμπιστευτούμε. Από πού μας ακούτε, κυρία μου? Από το κινητό. Τι ωραίος είσαι, έφυγες κιόλας. Αποστολίτσα. Δεν είπαμε τα θέλω του Αμπέλ Φερέιρα. Δεν μιλήσαμε για το ποια είναι η Νόρτζελαντ που αντιμετωπίζει ο Πάουκ στο τελευταίο καλώς εχόντων των πραγμάτων φιλικό. Θα πω για τα χαλιά, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούν άλλοι συναδελφοί. Να στρώσεις τα χαλιά κάτω, να έρθει ο άνθρωπός σου να ράξει, να βλέπεις τηλεόραση. Τη μάχη των εκλογών, αύριο, θα ανάψω κεριά, θα ανάψω κεριά. Έλα ρε. Ναι, ναι, θα μαγειρέψω και θα περιμένω να δω. Τι να μαγειρέψω, από εσά θέλω μια συμβουλή βέβαια. Αύριο θέλει αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Έχω αρνάκι στην κατάψυξη. Μια χαρά. Από ό,τι είμαι έτοιμη, μπορώ να το κάνω. Τι είναι, μπούτι ή στήλο. Δεν έχω ιδέα, η μαμά μου φρόντισε γι' αυτό, θα το κοιτάξω όμως. Έλα και από την κατάψυξη να το βγάλεις, όπως το βάζεις αύριο. Παγωμένο. Ναι. Το βάλει, το πλήρω αυτά. Το βάλει, πατατούλε, θα πάρει ραγού. Τι αυτέ τι baby. Baby, αλλά τι πλύνει καλά. Οκ. Okay. Έτσι. Τι στολίζει γύρω-γύρω. Να βάλω και ένα δεντρολίβανο. Συνήθιστε τι πατατούλε να βάζουν. Βάλε λίγο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα βάλει βιταμάκι πάνω στι αυτέ. Δεν θα βαρύνει πολύ, λίγο. Ψηλό για το βάλεις γιατί τις ροδίζει. Ναι. Βρεις και το λαδάκι του πάνω, λεμονάκι. Θα βάλεις δηλαδή, άμα είναι κανένα 1,5 κιλό αυτό, τόσο θα είναι. Θα βάλεις 1,5 λεμόνι. Αχα. Το ρίξε από πάνω και αυτό, λίγο ριγανίτσα, αλάτι, πιπέρι. Σάλτες τίποτα τέτοιο, τίποτα. Σούπερ. Λεμονάτο κάτω. Ναι, ναι. Λεμονάτο, μην γίνει βαρύ. Και βάλω το εκεί πέρα, μια μισή. Πόσο νερό να βάλω, εκεί πατά την πατάω στο νερό. Να είναι κάτω από τις πατάτες. Να μην τις σκεπάζουν τις πατάτες. Και στη γάστρα θα το κάνω. Στη γάστρα, ώρα, ακόμα καλύτερα. Δεν χρειάζεται και συμπλήρωμα. Αλλά πάντα θα έχεις λίγο ζεστό νερό. Να μην ταράζω το φαγητό. Έτσι να το αφήσει εκεί πέρα, μην το παθαίνει σοκ το φαγητό. Βγάζει, θα το κοιτάξει λιγάκι αυτό που κάνει στη γάστρα, θέλει λίγο παραπάνω. Σε υψηλή θερμοκρασία πρέπει να το ψήσω. Άμα είναι στη γάστρα, το βάλει στο 190. Εντάξει. 190. Και στα πρώτα 3/4, άνοιξε το να το δεις. Στη γάστρα δεν ρουφάει το νερό, δεν το εξατμίζει. Δεν το τραβάει. Αλλά θα έχει ένα μπρίκι πάντα με ζεστό. Στο βραστήρα θα το έχω. Μια χαρά. Ζήσεις, χρονίσεις. Ό,τι φαγητό και να κάνεις, όταν θέλεις συμπλήρωμα, πάντα ζεστό νερό. Ναι. Ωραία, και πέτα το εκεί πέρα, θα έρθουν και οι φλόροι φίλοι σου κυρίε. Θα αρχίσουμε τα κρασιά και μόλις δούμε το αποτέλεσμα θα το γυρίσουμε στο ουίσκι για να αντέξουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν ξεκινάς. Με τι να ξεκινήσεις. Ένας σοβαρός μπεκρής που είναι οι φίλοι σου και πάρε να σε παρασύρουν και σένα, ξεκινάνε πρώτα μια μπυρίτσα. Μπύρα, Μια μπυρίτσα. Έτσι, έχουμε και παγωμένη στο ψυγείο τώρα το καλοκαίρι. Εκεί λίγο πριν να ξεκινήσει, τους βγάζεις τα μεζεδάκια και ένα τσιπουράκι από αυτό που στέλνει ο πατέρας σου και μου το
πίνουν οι φίλοι σου. Θα παναφέρω. Ένα σφινάκι να πω. Άσε ρε παπά. Άντε ρε πω πως μπορεί. Λύση ήρθε. Αύριο ή αυτή φύγαμε. Αύριο η συνταγή. Είπες τα χαλιά. Δεν τα είπα. Τα χαλιά. CFD Carpets. Ο κύριος Κολοκυθάς φροντίζει για τον καθαρισμό χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά, με συνέπεια και αξιοπιστία. Καλείτε τώρα στο 2310-762-164. Και κλείνετε ραντεβού εντός 48 ώρων. Θα έχουν παραλάβει το χαλί το πάπλωμά σας από τον χώρο σας. Λοιπόν, με σύνεση, με λογική, με γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον. Αύριο να πάμε όλοι στις κάλπες να ψηφίσουμε, να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Και θα τα πούμε εδώ από το Λίμπερο 107 και 4, 11 με 2 Γιώργος Συρίγος, ενίοτε αποστολή Αντοβόλη. Τον αφήνω μην μόνο του. Τον αφήνω σας, μόνο του. Και κάνει εγκλήματα. Δεν τον πρόλαβα. Έχει να ακούσει τώρα όμως. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και μην ξεχνάτε ότι. Μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι να έχει την υγεία του. Διότι τι πλεονεκτήματα έχεις όταν έχεις την υγεία σου, όπως το λέω. Αν έχεις την υγεία σου, μπορείς να βγεις εκεί έξω και να ψάξεις για εργασία. Ναι. Άλλωστε θέσεις λένε υπάρχουν. Εξειδικευμένο προσωπικό δεν υπάρχει. Ακόμα μάλιστα. Καινούργιο παπά τώρα. Ψαχτείτε λοιπόν λίγο. Αν είμαστε γεροί, βρίσκουμε δουλειά. Αν βρούμε δουλειά και είμαστε και γεροί, μπορούμε να βγάλουμε λεφτά. Έχοντας λοιπόν υγεία, εργασία και χρήματα. Τότε ο έρωτας. Είναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι! Ή μήπως όχι. Παπάς! Παπάς! Διάλειμμα! Τι διάλειμμα, φύγαμε! Γεια σας!